Να σας χαιρετήσουμε κυρίες και κύριοι φίλοι τηλεθεατές της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος. Και σήμερα οι παρεμβάσεις, έχω την αίσθηση ενδιαφέροντα θέματα. Θα έχουμε και σχολιασμό, θα έχουμε και καλεσμένους στο στούντιο στην μεγαλύτερη διάρκεια σημερινή εκπομπή. Να τονίσουμε ότι την ώρα που την Δευτέρα κλειδώνει το ύψος των μέτρων σύμφωνα με δημοσιεύματα και ζητούν ακαριό θάνατο στις συντάξεις για να έρθει η συμφωνία τον Απρίλιο, η κυρία Λαγκάρτ τονίζει ότι ο Τσίπρας μου έχει ζητήσει να δεσμευτεί το Δουνουτού δίπλα στην Ελλάδα σε συνέντευξή της στην Παριτζιέν, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ ζητούν προκαταρκτική για τον Γιάννο Παπαντονίου στο Υπουργείο Άμυνας και ο κύριος Λοβέρδος λέει ότι η Δημοκρατική Συμπαράταξη λέει ναι στην προανακριτική για τα εξοπλιστικά. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε τα, θα λέγαμε έτσι, τα ζητήματα τα οποία προέκυψαν από τις δύο διαδοχικές επισκέψεις υπουργών στη Δράμα, του κυρίου Πάνου Σκουρλέτη και του κυρίου Γιάννη Τσιρόνη. Δύο επισκέψεις, δύο υπουργών που έχουν πάρα πολύ κέρια υπουργεία. Ο εσωτερικών, ο κύριος Σκουρλέτης, και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Τσιρόνης. Να δούμε τη συνάντηση αυτής με τον Δημήτρη τον Καστόρη, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας, συνάδελφος και φίλος, να το χαιρετήσουμε. Θανάση, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς έχουμε όλη αυτή την ιστορία, Δημήτρη, την παρακολουθείς και εσύ όπως και όλοι οι Έλληνες πιστεύω. Φαίνεται ότι πάει το γαϊτανάκι για μετά το Πάσχα, ενώ μιλούσαμε για πριν τα Χριστούγεννα ότι θα κλείσει η αξιολόγηση. Φαίνεται ότι φτάσαμε στο Πάσχα και πάμε για καλοκαίρι και λογικά μετά για 15 Αύγουστο. Δεν πειράζει, το Πάσχα είναι νωρίς φέτος. Λοιπόν, είναι πάντως, και νωρίς το Πάσχα. Όπως και να έχει... Έπρεπε να αλλάξει το Πάσχα δηλαδή, μάλλον. Όπως και να έχει, αν δούμε τα όσα άκουσα και από σένα προηγουμένως, αλλά και τα όσα διάβασα και εγώ, τόσο σε αυτό που είπες, είπες μια πολύ βαριά έκφραση. Ακαριαίο θάνατο των συντάξεων από τη μία πλευρά και από την άλλη. Ότι ήθελε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, να δεσμευτεί και η κυρία Λαγκάρτ μαζί του. Να δούμε λίγο τα πράγματα διαφορετικά, θα μου επιτρέψεις. Μετά την χθεσινή, προχθεσινή μάλλον, τελευταία έστω, συνάντηση των τεσσάρων Γαλλίας, Γερμανίας, Ισπανίας και Ιταλίας στις Βρεσαλίες, σημαδιακότο τις Βρεσαλίες, πιστεύω ότι αυτό που ξέραμε με Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε βάθος χρόνου θα πρέπει να το ξεχάσουμε. Να δούμε λίγο το πράγμα πώς είναι και εκεί, από τη μία πλευρά. Από την άλλη, τόσο η κυρία Λαγκάρντ, τόσο και ο κύριος Σόιμπλε έχουν να αντιμετωπίσουν μπροστά τους εκλογές μέσα στις χώρες τους. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ό,τι και να πούν, κάποια από αυτά ίσως και να μην ισχύουν αυτή την περίοδο ή να φαίνονται ίσως και αποδυναμωμένοι απέναντι στις υποσχέσεις ή και στις πιέσεις τους. Παρά το γεγονός ότι ο αείμνηστος τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου του 1997, αν θυμάμαι καλά, στη Σύνοδο της Κέρκυρας είχε πει ότι πλέον περνάμε σε μια φάση όπου οι εθνικές κυβερνήσεις... Το 1995. 95, ορθώς με διορθώνει. Οι τελευταίες του δηλώσεις, ναι. πριν οδηγηθεί στα γνωστά προβλήματα, ναι, υγείας και... Είχε πει ότι πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι όπως πρέπει να είναι. Δεν κατανόμασε όμως τότε τα συμφέροντα. Θα δούμε στην πορεία. Και μάλιστα... Μίλησε για στενά οικονομικά όμως συμφέροντα και δεν μίλησε για συμφέροντα πολιτικά ή οτιδήποτε άλλο. Ότι οικονομικά είχε, στενά συμφέροντα είχε, κάνουν κουμάντο. Εκεί είχε επικεντρωθεί και η τοποθέτησή του στη συγκεκριμένη ομιλία. Θα το δούμε στην πορεία, γιατί αλλαγές στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν ξέρω αν θα έχουμε. Γιατί άλλος αυτή τη στιγμή κάνει κουμάντο. Δεν είναι ο Ομπάμα στο Λευκό Οίκο, είναι ο Τραμπ που... Έχει εντελώς διαφορετική άποψη σε κάποια πράγματα τουλάχιστον. Θα δούμε. Κρατάω μικρό καλάθι και για τα ελληνικά μέτρα αντίμετρα και για τα όσα έχουν πει οι δανειστές. Πάντως φαίνεται, κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, ότι ναι, η συμφωνία δεν βλέπω να κλείνει εγώ τουλάχιστον μέχρι το Πάσχα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε συμφωνία μέχρι τις 20 του μηνός. Φαίνεται ότι πάλι κολλάνε τα πράγματα και δεν βλέπω φως. Δεν ξέρω αν είναι και φως το να κλείνει μια συμφωνία. Πολύ πολύ να δούμε φως μαζί με το δεύτερο λάβετε φως, τέλος πάντων. Είχαμε τώρα σε τοπικό επίπεδο τις επισκέψεις των υπουργών, τις οποίες πρέπει να πούμε παρακολούθησες και μάλιστα έκανες το ρεπορτάζ και στην περιοχή του Παρανεστίου με τον κύριο Σκουρλέτη και στην περιοχή του Νευροκοπίου με τον κύριο Τσιρόνη. Πιάσαν τα άκρα, θα λέγαμε, οι δύο. Τους δύο ορεινούς δήμους του νομού.
Ποια ήταν τα συμπεράσματα, ποια ήταν η αίσθησή σου από τις δύο αυτές επισκέψεις? Υπήρξε κάτι ουσιαστικό? Κοίτα, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Σκουρλέτη. Ξεκίνησε αυτήν την περιοδία του, συνέχισε μάλλον την περιοδία του στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, επισκεπτόμενος τον Δήμο Παρανεστίου. Τα προβλήματα τα οποία του ανέφερε η Δήμαρχος τεράστια, και μάλιστα η κυρία Σωτηριάδου είναι και πρόεδρος, από ό,τι θυμάμαι, των ορεινών δήμων της Ελλάδος. Αυτό το οποίο χαρακτηριστικά μπορούμε να κρατήσουμε είναι η ενίσχυση αυτή που δίνεται από την πλευρά του Υπουργείου στους ορεινούς και μειονεκτικούς δήμους και στους νησιωτικούς, που κατά πολλούς αγγίζει ουσιαστικά μια δεύτερη σάτα. Να μην το παραβλέψουμε. Από εκεί και πέρα. Και περισσότερο, ίσως. Ίσως σε κάποιες περιπτώσεις και περισσότερο. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει και με τους συμβασιούχους, γιατί μετά υπήρξε και συνέχεια των συναντήσεων του κυρίου Σκουρλέτη στην περιφερειακή ενότητα της Δράμας. Εκεί είχε την ευκαιρία να ακούσει προβλήματα πολλών εργαζομένων, κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε άμεσα είτε έμεσα. Εκεί θέλησε να μεταφέρει το ότι θέλουμε να προχωρήσουμε σε μια ουσιαστική λύση του θέματος που είναι χρονίζον, είναι πολλά χρόνια, των συμβασιούχων, αλλά πρέπει να υπάρχει ουσιαστικά μια διακομματική συμφωνία. Να περάσουμε ναι μεν σε μονιμοποιήσεις, λέξη που δαιμονοποιείται το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά έτσι είναι, αλλά πρέπει να είναι διακομματική συμφωνία. Γιατί στην πορεία, εάν δεν είναι, μπορεί να έχουμε άλλα ζητήματα με τους δανειστές, πίσω από κλειστές πόρτες, λένε οι κακές γλώσσες. Και φυσικά, τα ζητήματα τα οποία τέθηκαν κυρίως στους ορεινούς και μειονεκτικούς δήμους, για μένα τουλάχιστον, που ασχολήθηκα και με το ρεπορτάζ, όταν άκουσα την κυρία Σωτηριάδου να λέει ότι ουσιαστικά ο Δήμος Παρανεστίου δεν έχει ούτε έναν εργάτη, είναι φοβερό. Μεγαλύτερος, αν δεν κάνω, ο Δήμος, όπως μεγαλύτερος τουλάχιστον σε έκταση Δήμους. Πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή τη στιγμή, Δημήτρη, επειδή χρόνια βλέπουμε και με τον Καποδίστρια και με τον Καλλικράτη να γίνεται μια, θα την χαρακτηρίσαμε έτσι, συνεχής αναφορά στο ότι πρέπει αυτοί οι Δήμοι να ενισχυθούν κλπ. Έχουν αποψηλωθεί από υπαλλήλους, έχουν αποψηλωθεί από επιστημονικό δυναμικό, δεν έχουν μηχανικούς να κάνουν μελέτες. Δεν μπορούν. Δεν έχουν και εργάτες να κάνουν τις αβαρίες. Δεν έχουν και λεφτά να κάνουν έργα. Δεν έχουν και υπηρεσίες τις οποίες τις έχουν αφαιρέσει κατά καιρούς. Φεύγει η εφορία, φεύγουν κάποιες υπηρεσίες από τον Ευρωκόπη, φεύγουν κάποιες υπηρεσίες από τον Παρανέστη. Και στο τέλος αναρωτιούνται οι κάτοικοι για ποιο λόγο έχουν τους Δήμους. Γιατί δεν έχουν κανένα λόγο να υπάρχουν και οι Δήμοι. Επειδή έκανες αναφορά στον Καλλικράτη, φυσικά έγινε και αναφορά κατά τη διάρκεια του κυρίου Σκουρλέτη. Στο νέο σχέδιο που υπάρχει, το οποίο είναι ακόμα από διαβούλευση και είναι στο κομμάτι του διαλόγου. Δεν έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά κάτι. Αυτές οι 420 σελίδες προτάσεις ήταν. Δεν έχουν περάσει ουσιαστικά έτσι ώστε να χαρακτηριστούν ως νομοθέτημα. Πάντως, όπως και να το κάνουμε, το κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και πολλές φορές έχει χαρακτηριστεί ότι η θέση του Υπουργού Εσωτερικών, όταν έχει να κάνει με ατοπική αυτοδιοίκηση, είτε πρώτου, είτε περιφερειακού βαθμού, είτε δευτέρου, όπως θέλουμε να το πούμε, παρακαλώ, είναι ηλεκτρική. Να δούμε, Δημήτρη, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι και αυτοδιοικητικός, είναι δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο του Νευροκοπίου, τον κύριο Τσέρνιο, Χρήστο Τσέρνιο, ο οποίος είναι και δημοτικός σύμβουλος, είναι φυσικά και πρόεδρος των κτηνοτρόφων, πρέπει να πούμε. Κύριε Τσέρνιο, τι κάνετε? Καλησπέρα. Την καλησπέρα μου σε εσάς, στους καλεσμένους και στους τηλεθεατές σας. Να τονίσουμε φυσικά ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή και τον Ευρωκόπη και τον Παρανέστη, είναι η έλλειψη επιστημονικού προσωπικού και η έλλειψη εργατών. Το είπε η κυρία Σωτηριάδου. Λογικά και εσείς θα πρέπει να έχετε τέτοιο πρόβλημα στο Δήμο Ευρωκόπη. Ναι, όλοι οι Δήμοι, κυρίως οι ορεινοί και οι μειονεκτικοί Δήμοι, στερούμαστε πληρότητας προσωπικού στο Δήμο μας. Αυτό είναι δεδομένο, το ξέρει η κυβέρνηση πολύ καλά και πιέζουμε προς την κατεύθυνση αυτή ώστε να ενισχυθούμε οι Δήμοι από πλευράς προσωπικού και κάποιοι και τεχνικής υπηρεσίας, θα έλεγα. Κύριε Τσένιο, κάποιοι έχουν μπει στην δουλειά και μετά βρήκαν τον τρόπο ότι είχαν κάποιο μπάρμπα, σιγά σιγά φύγαν από εκεί, βρέθηκαν στη Δράμα, βρέθηκαν σε άλλη πόλη. Έχετε και αυτό το πρόβλημα επίσης, ότι κάποιοι πήραν θέσεις οργανικές στον Δήμο και κατά τη διάρκεια της θητείας τους, της υπηρεσιακής, βρήκαν τον τρόπο να φύγουν. Λογικό είναι. Με την κινητικότητα των δημόσιων υπαλλήλων, από τη στιγμή που δόθηκε η δυνατότητα, ο κόσμος κοίταξε να αφήσει τη δυνατότητα να πάει προς αστικά κέντρα για πολλούς λόγους και διάφορους. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση έδωσε δυνατότητα, λογικό ήταν θα υπάρχουν μετακινήσεις. Για πέστε μου τώρα για την επίσκεψη του κυρίου Τσιρόνη, αν υπήρξαν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα
αν υπήρξε κάποια λύση στα αιτήματα που θέσατε, που ήταν αρκετά από όσο βλέπω. Από δασικούς χάρτες μέχρι ζωονόσους, μέχρι τη νέα ΚΑΠ και πολλά άλλα. Τα προβλήματα είναι συσσωρευμένα εδώ και περίπου 20-30 χρόνια. Δεν λύνονται μια στιγμή στην άλλη. Εμείς οφείλαμε σαν σύλλογος και σαν κτηνοτρόφοι της περιοχής να ενημερώσουμε τον Υπουργό για τα προβλήματά μας. Κυρίως τα τρέχουσα προβλήματα τώρα που βιώνουμε οι κτηνοτρόφοι στην περιοχή μας, όπως είναι η αποζημίωση είτε από το παγετό που υποστήκαμε μεγάλες ζημίες στο ζωικό κεφάλαιο αλλά και στην παραγωγή, και η ασθένεια του καταρροϊκού που πέρασε από την περιοχή μας, που είναι περίπου 3.000 ζώα καταγεγραμμένα από τον καταρροϊκό. Επικεντρωθήκαμε εκεί πέρα και ζητήσαμε άμεση ενίσχυση για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες συνθήκες. Μεγάλες ζημίες έχει υποστεί έχουν υποστεί και στις υποδομές, όπως είναι οι υποτίστρες και οι εμβροδεξαμενές, τα οποία τα κοπάδια θα βγουν στο βουνό και δεν έχουμε πού να τα ποτίζουμε από εδώ και πέρα. Πήραμε υποσχέσεις. Οφείλω να πω ότι απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις ο Υπουργός. Τώρα περιμένουμε να δούμε και την υλοποίηση των υποσχέσεων. Το μεγάλο παιχνίδι θα παιχτεί και μέσα από τους Δήμους, που δόθηκαν χρήματα στους Δήμους για να ανταπεξέλθουν ύστερα από τη φετινή κακοκαιρία. Ο Δήμος Νευροκοπίου θα πάρει περίπου 350.000 ευρώ. Αν κατανεμηθούν σωστά τα χρήματα αυτά, πιστεύω τουλάχιστον στις υποδομές θα ανταπεξέλθουμε. Τουλάχιστον στις υποδομές. Μένει τώρα και από το Υπουργείο να δούμε τις εξελίξεις για τις αποζημιώσεις στο ζωικό κεφάλαιο και στην παραγωγή μας. Εμείς ζητήσαμε περίπου 10 ευρώ στην Προβατίνα και 70 ευρώ στην Αγελάδα στο ζωικό κεφάλαιο έκτακτη ενίσχυση για την απώλεια του εισοδήματός μας και 150 ευρώ στην Προβατίνα, όσο αποζημιώθηκε και ευλογιά για το καταρροϊκό. Να σας θέσει κάποια ερωτήματα και ο Δημήτρης ο Καστόρης, κύριε Τσέρνιο. Κύριε Τσέρνιο, παρόλα αυτά όμως υπήρξαν και άλλα ζητήματα τα οποία θέσατε παρουσία του κυρίου Τσιρόνη, όπως είναι τα βοσκοτόπια, τι ακριβώς γίνεται με τα βοσκοτόπια, με κάποια ανταποδοτικά ωφέλη που υπάρχουν από τα βοσκοτόπια όταν κάποιες περιοχές χαρακτηρίζονται ακόμα και ελατομικές. Και εγώ θα το πω, δεν υπάρχει θέμα, πιστεύω ότι αυτές οι 3.000 καταγεγραμμένες ζημιές από τον καταρροϊκό πυρετό είναι πολύ λίγες μπροστά στις πραγματικές, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν αναφέρθηκε χθες κατά τη διάρκεια της συνάντησης? Ναι, έτσι ακριβώς όπως τα είπατε, κύριε Δημήτρη. Οι καταγεγραμμένες ζημίες στο καταρροϊκό είναι με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη ΔΑΟΚ, αλλά οι πραγματικές απώλειες είναι πολύ περισσότερες. Για να σας πω ένα παράδειγμα. Στο Δήμο Νευροκοπίου, τη στιγμή που ο Δήμος Νευροκοπίου τον έπληκε η ζωονόσος καταρροϊκός, είχαμε κρούσμα ευλογιάς στο Δήμο Καβάλας. Το πρόγραμμα καύσης, το οποίο ήταν υπεύθυνο για να καταμετρήσει και να μαζέψει τα ζώα τα νεκρά από το καταρροϊκό, ερχόταν από την Καβάλα. Αυτομάτως, εμείς σαν σύλλογος δώσαμε εντολή να μην ξαναέρθει το πρόγραμμα της καύσης, γιατί φοβόμασταν για νέο κρούσμα. Μην κολλήσετε και εσείς ευλογιά, είναι λογικό. Ναι, που θα ήταν πολύ χειρότερο να έχουμε δύο ζωνώσεις από τη μία. Mm-hmm. Και έτσι αποφασίσαμε να μην καταγράφουμε τα ζώα με το πρόγραμμα καύσης και εκεί στερούμε τώρα στην καταμέτρηση των ζώων. Αλλά οι απώλειες είναι καταγεγραμμένες μέσα από τα βιβλία και τα μητρώα των αγροκτηνοτρόφων, έτσι, που έχουν δηλωθεί απώλειες εκεί πέρα. Μπορούμε να πάρουμε από εκεί στοιχεία. Πάντως, να πούμε και ένα πολιτική υφής συμπέρασμα, ότι μάλλον ο κύριος Τσιρόνης επισκέπτεται ο ίδιος στις διάφορες αγροτικές περιοχές. Για τον απλούστατο λόγο ότι φαίνεται ότι ο κύριος Αποστόλου είναι κόκκινο πανί αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, κύριε Τσέρνιου, ποια είναι η δική σας αίσθηση. Ο κύριος Αποστόλου επισκέφθηκε τον Ευρωκόπη ύστερα από διπλή πρόσκληση που το έχουμε κάνει εμείς σαν σύλλογος, και μέσα στην κακοκαιρία, αλλά και πρόσφατα που επισκεφτήκαμε το Υπουργείο του. Και καλέσαμε τον κύριο Τσιρόνιο, γιατί αυτός είναι πλέον υπεύθυνος για την κτηνοτροφία. Εμείς γι' αυτό το λόγο το καλέσαμε. Ναι, όπως είπατε, ο Αποστόλου στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, Τράκης, στο παρελθόν είχε δεχτεί επίθεση από τους παραγωγούς. Ίσως και είναι ένας λόγος που δεν έρχεται τώρα. Μάλιστα. Να μην ξεφύγω από το θέμα, να απαντήσω λίγο στον κύριο Καστόρη. Και να ολοκληρώσουμε, κύριε Τσέρνη. Ναι, όσον αφορά τους βοσκοτόπους. Η περιοχή του Κάτω Νευροκοπίου δέχεται μείωση καθημερινά από τους βοσκοτόπους λόγω αιτήσεων που κάνουν οι ελατομικές επιχειρήσεις για έρευνες σε μάρμαρα. Περίπου 1.000 στρέμματα κάθε μήνα δίνονται σε ατομικές επιχειρήσεις. Αυτά είναι κυρίως από βοσκότοπους, έτσι. Εμείς εκεί ήθελα να εστιάσουμε στον Υπουργό και να δοθεί λίγο μια ανταποδοτικότητα
προς το επάγγελμα των κτηνοτρόφων που αυτή τη στιγμή βάλεται από μια από άλλη δραστηριότητα. Mm-hmm. Κύριε Τσέρνιο, υπήρξαν όμως και σαφέστατες απαντήσεις από την πλευρά του κυρίου Τσιρόνη στο τι μπορεί να γίνει με την ενεργειακή, όπως είπε χαρακτηριστικά, επάρκεια, αλλά και την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών μονάδων. Ναι, αυτό ήταν κάτι πολύ θετικό. Μας ενημέρωσε ότι άμεσα, το αργότερο μέχρι και τον Ιούνιο, θα λυθεί με κάποια τροπολογία ή κάποια ενίσχυση στο νόμο που υπάρχει αυτή τη στιγμή για τις αδειοδοτήσεις, που εδώ και πολλά χρόνια παίρνει συνεχόμενη παράταση. Mm-hmm. Γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι σε λίγα, αν όχι φέτος του χρόνου, χωρίς αδειολειτουργίας, καμία κτηνοτροφική μονάδα δεν θα μπορεί πλέον να δραστηριοποιείται. Και να λειτουργεί ουσιαστικά. Ας ελπίσουμε ότι θα λήξει το θέμα με την καινούργια τροπολογία που θα καταθέσει το Υπουργείο. Να είστε καλά, κύριε Τσέρνιο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Αν μου επιτρέπεις ένα παραπολιτικό σχόλιο. Διότι ο κύριος Τσιρόνης επισκέφθηκε χθες την περιοχή του Ναυροκοπίου, αλλά βρισκόταν στην Δράμα Θανάση από προχθές. Το βράδυ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, συναντήθηκε με κτηνοτρόφους από την περιοχή της Σταυρούπολης. Σταυρούπολης Ξάνθης. Τα όσα άκουσε ο κύριος Τσιρόνης σε ό,τι έχει να κάνει με την διαχείριση των ζωονόσων και των αποζημιώσεων και των σφαγών ανάλογα με τις αποζημιώσεις, μάλλον τον στεναχώρησαν πάρα πολύ και τον έβαλαν ψήλου στα αυτιά, που λέμε χαρακτηριστικά, για διάφορα πράγματα τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, έχουν συμβεί στην περιοχή. Να τονίσουμε φυσικά ότι μπαίνουν και δύο ακόμα ζητήματα, Δημήτρη. Το ένα είναι η περίφημη αυτή οδηγία, η περίφημη απόφαση που απελευθερώνει τη φέτα και ουσιαστικά θεωρείται πλήγμα από πολλούς κτηνοτρόφους. Είναι γνωστό το θέμα ότι πάρθηκε μια απόφαση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που την ψήφισαν και κάποιοι Έλληνες ευρωβουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία, το ποτάμι. Διακομματική ήταν η ψήφο. Και το Πασόκ. Μάλλον όχι διακομματική, τέλος πάντων. Ναι. Αυτοί λένε οι κτηνοτρόφοι ότι είναι η ταφόπλακα για την ελληνική φέτα. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία λέει δεν το ψηφίσαμε γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα στην ελληνική φέτα, αλλά γιατί αυτή η φέτα του Καναδά θα διακινείται μόνο στα όρια του Καναδά και όχι εκτός Καναδά, αλλά κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να το ελέγξεις. Mm-hmm. Φαίνεται ότι επίσης είναι ένα ζήτημα και έγινε συζήτηση για αυτό το θέμα και μάλιστα για τις εισαγωγές πρόβειου γάλακτος που γίνονται στη χώρα και που ουσιαστικά δημιουργούν πρόβλημα και στην ελληνική φέτα. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ένα τεράστιο ζήτημα. Οι άνθρωποι φυσικά έχουν τα περισσότερα προβλήματα αυτή τη στιγμή. Αν οι Έλληνες όλοι έχουν προβλήματα, οι κτηνοτρόφοι είναι αυτοί που πιστεύω έχουν τα περισσότερα προβλήματα στην ελληνική επικράτεια. Γεγονός, όποιος ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα στην χώρα μας, η οποία από την γέννησή της ουσιαστικά δεν έχει χαράξει μια στρατηγική πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι, είναι λογικό. Είναι απολύτως λογικό. Κτηνοτρόφος, μελισσοκόμος, γεωργός, ψαράς, τι να σου πω. Το ξέρεις και εσύ, φαίνεται καθημερινά. Υπάρχει μια συγκεκριμένη γραμμή που θα πει φέτος πρέπει να δώσουμε βαρύτητα σε αυτή την παραγωγή. Σαφώς και όχι. Πρέπει να τονίσω ότι διάβασα προηγουμένως για τέσσερις, θα το είδε σίγουρα, για τέσσερις τροπολογίες για τους δασικούς χάρτες, πρέπει να πω. Κάθε κόμμα κάνει και μια τροπολογία για τους δασικούς χάρτες. Ένα θέμα το οποίο ελάχιστοι, πρέπει να πω, γνωρίζουν ακριβώς, το έθεσες και στον κύριο Τσέρνιο. Το θέμα είναι ότι κατά πολλούς μπορεί να κρίνει τις επόμενες εκλογές. Να, γιατί όχι. Είναι ένα θέμα τεράστιο. Ακούγεται πολύ γραφειοκρατικό, αλλά είναι πολύ σοβαρό θέμα. Βεβαίως και είναι σοβαρό θέμα. Ακόμη και το θέμα των βοσκοτόπων και έχει τη ρίζα του σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό που γίνεται, με ποια βοσκοτόπια είναι επιλέξιμο και ποια όχι. Εκεί έχει τις ρίζες του. Να πούμε φυσικά, Δημήτρη. Και πρόσεξε λίγο, συγγνώμη. Ναι. Αν έχω τον χρόνο και έχεις και τη διάθεση εσύ. Αυτό το θέμα των δασικών χαρτών έπρεπε να έχει τελειώσει αιώνες πριν, σχετικά. Εντάξει, με τα τεχνικά μέσα που έχουμε τώρα μπορούμε να το κάνουμε πολύ πιο γρήγορα, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο μάλλον προς την νότια πλευρά της χώρας το βλέπουν διαφορετικά από ό,τι το βλέπουν προς την βόρεια. Μάλιστα. Να χαιρετήσουμε και τον κύριο Γιώργο Ζιμπίδη. Είναι περιφερειακός σύμβουλος με την παράταξη της Κοινωνικής Συμμαχίας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Περιφερειακός σύμβουλος εκλεγμένος φυσικά από τον νομό Δράμας.
Και υπάρχει και ένα, θα το χαρακτηρίζαμε έτσι, παραπολιτικό στην όλη επίσκεψη, αν θυμάμαι, του κυρίου Σκουρλέτη. Κύριε Σκουρλέτη, τι κάνετε? Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Κύριε Φιλευτέ, καλό μεσημέρι κύριε Καστορή. Εσείς τώρα πήγατε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, σαν Περιφερειακό Σύμβουλος, λέτε, μάλλον πήγατε στην αίθουσα εκεί που γινόταν η συνάντηση για να παραβρεθείτε στην σύσκεψη. Προφάνως. Και σας είπαν, κύριε Ζυμπίδη, ότι εσείς δεν μπορείτε να είστε παρόν. Κοιτάξτε, προσέχετε όλο ιστορικό για να μην να ξέρει και ο κόσμος και να ακούσει και να καταλάβει όσοι να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Υπήρχε η συνάντηση χωρίς να έχουμε ειδοποιηθεί από την περιφέρεια. Νομίζω ότι όφυλανε ότι θα έρθει κατά την τάδε ώρα να έρθει και η αντιπολίτευση, όπως κάλεσαν ορισμένους φορείς και καλά κάνανε, και να πούμε, να ακούσουμε κι εμείς και να εκθέσουμε ενδεχόμενα τα θέματα που έχουμε, να ακουστούν και από την αντιπολίτευση και για τον νομό, αλλά και για θεσμικά που αφορούν την αυτοδιοίκηση. Εγώ έμαθα ότι ήρθε ο υπουργός, πήγα κάποια στιγμή μέσα, άκουσα τελευταία τι γινόταν και μετά ζητήθηκαν να φύγουν οι φορείς, σύλλογοι και αυτοί που είχαν θέσει τα θέματα τους και να μείνουν αυτοδιοικητικοί. Αυτό ακριβώς έκανα και εγώ πήγα να μείνω και μας λένε περάστε έξω. Λέω γιατί, πού να περάσουμε έξω, λέει δεν είμαστε αυτοδιοικητικοί. Εμείς δεν, δηλαδή, πολίτες δεν είναι αυτοδιοικητικοί δηλαδή. Ο κύριος υπουργός είπε στα χέρια, κύριος Πατακάκης, περάστε έξω, όχι. Δεν ήθελα να δημιουργήσω κατάσταση εκεί πέρα. Ποιος τη διοργάνωσε τώρα, γιατί θα χάσουμε την μπάλα σε λίγο. Δεν ξέρω. Εδώ πλέον εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Το θέμα είναι πολιτικό και εδώ κάτι κάποιοι ή δεν είναι ανίκανοι να οργανώσουν μια σωστή, να το πω, συνάντηση φορέων και όλων των που πρέπει να παραστούν εκεί, ή γίνεται με σκοπιμότητα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Και ο κύριος Ηλιόπουλος ήταν σε αυτούς που έφαγαν πόρτα, να το πω έτσι. Ναι, είχε παρευρεθεί βέβαια με την ιδιότητα, αλλά άσχετο αυτό, έχει μια διπλή ιδιότητα. Είναι πρόεδρος, είναι στην Ομοσπονδία Υπαλλήλων Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων όλης της Ελλάδος. Είναι στην Ομοσπονδία, έθεσε κάποια θέματα υπαλληλικά. Είναι και αυτοδιοικητικός με την έννοια ότι είναι στην αντιπολίτευση του Δήμου Δράμας. Θα μπορούσε να παραστεί βεβαίως. Και απορώ και γιατί στην ίδια συνάντηση είχε μείνει με ποια ιδιότητα, την κομματική, ο κύριος Τουρτούρης, ο κύριος Φεστερίδης. Καλά κάνουν και είναι κομματική. Αν είναι κομματική συγκέντρωση, είναι κομματική. Αν είναι αυτοδιοικητική, να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν ξέρω ποιος έχει την ευθύνη της οργάνωσης. Επαναλαμβάνω. Αλλά αυτό πρέπει να το βρούμε ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή για την περιφέρεια μεταξύ τους. Το ίδιο συνέβη και με τον κύριο Τσιρόνη. Δεν πήραμε πρόσκληση, δεν πήρα πρόσκληση, δεν παρευρέθηκα, δεν το γνώριζα. Είναι ένα ζήτημα, Δημήτρη. Έγινε εμφανές και στην επίσκεψη κυρίως του κυρίου Σκουρλέτη. Θα ήθελα το σχολιασμό και από σένα. Είναι λίγο περίεργο. Θα κρατήσω την τελευταία έκφραση, την τελευταία φράση που είπε ο κύριος Ζυμπίδης. Ποιος τον διοργάνωσε, ας πούμε, αφενός και αφετέρου, να δούμε πώς έγινε. Από ό,τι γνωρίζω, τουλάχιστον θα υπάρξουν απαντήσεις στην συνέχεια για το τι ακριβώς συνέβη. Τώρα, βλέποντας και τον κύριο Ηλιόπουλο έξω από την αίθουσα, και εγώ να πω την αλήθεια, παραξενεύτηκα λίγο, αλλά μετά προσπάθησα να καταλάβω τι ακριβώς συνέβη. Ο κύριος Ηλιόπουλος, όπως είπε ο κύριος Ζυμπίδης, ήταν με την ιδιότητα του συνδικαλιστή σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των εργαζομένων στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση και όχι μόνο. Και φυσικά, όταν χρειάστηκε, είπαν να μείνουν οι αυτοδιοικητικοί, προφανώς εννοούσαν τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Να πω να ρωτήσω κάτι, Δημήτρη. Σαφώς αυτοδιοικητικοί, αν έλεγαν ότι ξέρετε. Μα δεν κλήθηκε για την πολίτηση. Δεν κλήθηκε. Δεν δόθηκε πρόσκληση, ούτε ειδοποίηση. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Σε όλες τις επαφές που έχει και η αντιπεριφέρεια, να το πω έτσι, με φόρηση. Ποιος το έκανε τώρα αυτό, το γραφείο του Υπουργού, το έκανε. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω, ούτε θα πω εγώ να κάνω. Λογικά πάντως όταν έχει το Υπουργό. Τον εισαγγελέα να δω ποιος θα το κάνει. Το Υπουργείο είναι υπεύθυνο για την διοργάνωση. Η αντίδραση του κ. Ζυμπίδη ήταν καλά. Αφού δεν θέλετε την αντιπολίτευση, εγώ θα φύγω. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά γιατί ήμουν δίπλα σας. Μα αυτό είναι, Δημήτρη, όταν δεν θέλουν να ακούσουν. Σας λέω, είτε είναι επιλογή, σκοπιμότητα κρύπτει επομένως, για να μην είναι αντιπολίτευση να μην πει. Είναι δυνατόν. Γίνεται συζήτηση για την αυτοδιοίκηση, θα υπάρχουν αλλαγές όσον αφορά την εκλογή των αυτοδιοικητικών, των δημάρχων, των περιφερειακών που θα εκλέγονται. Να μην κάνουμε μια τέτοια κουβέντα, μια ερώτηση, να προειδεάσουμε τον κόσμο τους. Τους εαυτούς μας, τις παρατάξεις μας. Ποιοι φοβούνται, λέτε, κύριε Ζυμπίδη, ξεκάθαρα, ποιοι φοβούνται την παρουσία των αντιπολιτεύσεων
Να πω ότι επειδή είχα και μια επικοινωνία με τον κύριο Χατζηθεοδωρίδη, περιφερειακό σύμβουλο, ούτε ο κύριος Χατζηθεοδωρίδης καλέστηκε, δεν ήξερε καν ότι ήρθαν οι υπουργοί εδώ. Μα βλέπετε, υπάρχει ούτε μια έλλειψη. Εσείς καλέστηκε μόνο ο κύριος Τουρτούρης, από όσο κατάλαβα. Ήταν παρόν λόγω της κομματικής. Μην ξεχνάς ότι έχει κομματική ιδιότητα. Ναι, είναι κομματική ιδιότητα ο άνθρωπος. Εντάξει, ναι. Αλλά εγώ θέτω ένα ερώτημα. Σαφώς και άλλωστε εκεί πέρα ήταν έρχονταν όλη η κομματική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα, τότε δεν χρειάζονταν η αυτοδιοικητική. Δηλαδή, εντάξει, είναι, θα είναι ο γραμματέας, θα είναι αυτό το δικό του θέμα. Και βάζεται και μια έμεση μορφή λέγοντας ότι όταν διοργανώνεται στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη, λέτε από όσο καταλαβαίνω, καλό είναι το παιχνίδι, θα έλεγα Δημήτρη, να το διοργανώνει ο έχων την έδρα εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, η Αντιπεριφέρεια να κάνει και το. Να κάνει και τις προσκλήσεις. Να λέει καλείται ο Τάδε. Τέτοιο είναι. Από την προηγούμενη θητεία ήμασταν. Εσείς τα κάνατε αυτά όμως. Ή εσύ και αλλά καλούσαμε πάντοτε. Και την αντιπολίτευση και πάντοτε ερχόταν. Δηλαδή ο αντιπεριφερειάρχης, ο σημερινός αντιπεριφερειάρχης ήταν παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις και μάλιστα έτσι και κάνα δύο με φορείς, όχι με υπουργούς, με κάποιους φορείς που παραπονέθηκε γιατί δεν είναι και το βάλαμε θέμα. Δηλαδή δεν το σκέφτηκα, ας πούμε, ή μας διέφυγε σε μία-δύο περιπτώσεις με ίσον σημασία. Κύριε Ζημίδη, σαφέστατος, επειδή δεν έχουμε και. Να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Είναι ένα θέμα. Ας ρωτήσουμε τουλάχιστον. Είναι ένα θέμα και έχω την αίσθηση θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία για να απαντήσει και σε αυτό, να δώσει και ένα έτσι συμπέρασμα. Πάντως έκανα μία. Σάκη, μου επιτρέψεις, Θανάση, μου επιτρέψεις. Έκανα μία. Είδα λίγο τα email από πού υπήρξε η συγκεκριμένη πρόσκληση, τουλάχιστον από πού υπήρξε το συγκεκριμένο. Συγκεκριμένη δημοσιοποίηση των προγραμμάτων των δύο υπουργών. Βλέπω ότι το email που ήρθε, η προσκλήση ήταν από τα γραφεία της νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι άλλο δεν έχω δει εγώ. Μάλιστα. Αλλά πιστεύω ότι θα υπάρξει μια απάντηση. Καλό θα είναι πάντως να καλούνται όλοι και καλό θα είναι σε κάποια ζητήματα, ειδικά οι βουλευτές. Τώρα με τις αντιπολιτεύσεις, αν καλεί σε κάθε Δήμο και έχει πέντε παρατάξεις και τις πέντε παρατάξεις αντιπολίτευσης, στο τέλος δεν γίνεται σύσκεψη, γίνεται, χρειάζεσαι και ένα αμφιθέατρο. Αλλά αν θέλει κάποιος σύμβουλος να παρευρεθεί, γιατί γινόταν και σε ώρα εργασίας και ελάχιστοι θα μπορούσαν, καλό θα είναι να τους δίνουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται τουλάχιστον να ακούνε κιόλας. Γιατί εδώ μιλάμε για αλλαγές στην αυτοδιοίκηση, για απλή αναλογική, για αλλαγή του εκλογικού νόμου, για αλλαγή του εκλογικού χάρτη. Πολλά. Πρέπει κάποιος να τα ξέρει αυτά, να τα ακούει κιόλας. Δεν είναι δυνατόν να το ξέρουν μόνο οι δήμαρχοι, ας πούμε. Εντύπωση πάντως προκάλεσε η μεγάλη παρουσία κτηνοτρόφων ανθρώπων του πρωτογενή τομέα χθες στην περιφερειακή ενότητα της Δράμας. Ήταν κάτι το οποίο πιστεύω ότι και οι ίδιοι οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ το περίμεναν. Αναλογιζόμενοι τουλάχιστον του κυρίου Σκουρλέτη συνάντηση στην Ξάνθη. Να χαιρετήσουμε και τον κύριο Δημήτρη Καρβούνη. Κύριε Καρβούνη, καλό σας απόγευμα. Καταρχάς λύστε μας και μια απορία, ποιος διοργάνωσε το πρωτόκολλο θα λέγαμε, γιατί υπήρξαν κάποιες αντιρρήσεις σχετικά με το ποιοι καλέστηκαν, ποιοι δεν καλέστηκαν, γιατί δεν ήταν μέσα οι αντιπολιτεύσεις στην αίθουσα της αντιπεριφέρειας. Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ οργάνωσε και τις δύο συσκέψεις και η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ έχει την ευθύνη για όλα. Αν κάποιοι παραπονέθηκαν, μπορεί και να έχουν δίκιο, θα το δούμε, αλλά ειδικά ήταν και οι δύο συσκέψεις πάρα πολύ μαζικές. Νομίζω ότι δεν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε και άλλο κόσμο. Θα το δούμε όμως σε μια άλλη επίσκεψη. Να το δούμε. Δεν λέω ότι δεν κάναμε κάτι, δεν υπήρχε αδυναμία στην οργάνωση, αλλά νομίζω ότι είχε τόσο πολύ κόσμο. Εντάξει, δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δεν ώστε να μπορούμε να είμαστε και αποδοτικοί. Κύριε Καρβούνη, δεν θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον οι βουλευτές να προσκληθούν. Δηλαδή, είναι προσβλητικό, θα λέγαμε, και προς το πολιτικό σύστημα του τόπου. Ας το στρογγυλέψουμε λίγο. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή, να έχει ο υπουργός και να μην το ξέρει ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Ορίστε. Να μην το δεν ξέρει ότι θα μπορούσε να συνεισφέρει. Ο βουλευτής. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να συνεισφέρει κάτι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στις συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Μάλιστα. Νομίζω ότι δεν έχει χωρούσε. Για τις αντιπολιτεύσεις, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοτικών αρχών, το συζητάμε. Και τις περιφέρειες. Και περιφερειακών ίσως.
Ορίστε. Και στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, γιατί ο κ. Ζιμπίδης ήταν. Το ίδιο. Ναι. Άκουσα τα παράπονα. Να το συζητήσουμε. Δεν λέω ότι το οργανώσαμε τέλεια. Σας λέω. Έχουμε κάνει δύο διαδικασίες οι οποίες ήταν μαζικότατες. Και θέλαμε και να ακούσουμε τους ανθρώπους. Θέλαμε να συνομιλήσουμε και θέλαμε να είμαστε αποδοτικοί σε ένα σφιχτικό χρονικό πλαίσιο. Και νομίζω ότι το καταφέραμε. Άρα, χωρίς να λέω ότι το κάναμε τέλεια, νομίζω ότι οργανώσαμε πολύ καλά. Δείχνετε ένα φόβο πάντως στο να το ανοίξετε, θα έλεγα. Δεν ξέρω. Πόσο πιο ανοιχτό. Εδώ μιλάμε για δύο μαζικότατες διαδικασίες. Δηλαδή, ήταν φίσκα και το Δημαρχείο του Νευροκοπίου και το Δημαρχείο του Παρανεστίου και η Αντιπεριφέρεια τις δύο μέρες. Δηλαδή, πόσος άλλος κόσμος. Πάντως, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ καλούνταν σε συναντήσεις όταν ερχόταν υπουργός στην προηγούμενη διακυβέρνηση, γιατί ήταν βουλευτής ο κ. Καραγιαννίδης και αντιπολίτευσης στην προηγούμενη περίοδο. Εγώ δεν πιστεύω ότι χρειαζόταν για τους βουλευτές. Είμαι κατηγορηματικός. Δεν πιστεύω ότι χρειαζόταν να κληθούν οι βουλευτές σε αντιπολίτευση. Δεν εννοείται φυσικά του και περιττή, έτσι. Η αντιπολίτευση έχει θεσμικό ρόλο, πρέπει να πω. Μιας η αντίληψή μας δεν είναι θετική. Θετική προσέγγιση και ο απολογισμός, κύριε Καρβούνη. Θετικός ο απολογισμός, λέτε. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ θετικός ο απολογισμός. Δεν υπήρχε δεύτερη γνώμη από αυτού. Ήταν συναντήληψη όλων, δηλαδή και οι θεσμικοί και οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέων, τόσο των εργαζομένων όσο των κτηνοτρόφων, των αγροτών κλπ. Νομίζω ότι μείνανε πολύ ευχαριστημένοι. Δημήτρη, σηκώθηκαν θέματα που αφορούσαν τον νομό και δόθηκαν λύσεις που αφορούσαν τον νομό και υπάρχει ένα συνεχής διάλογος που θα. Κάπου είμαι σίγουρος ότι θα βγάλει σε καλό. Κάπου είσαι σίγουρος ότι θα βγάλει σε καλό, σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με το πρώτο κομμάτι της κουβέντας που είχατε με τον κύριο Φυλακτό, με τον Θανάση του Φυλακτό, κυρίως για το γεγονός ότι δεν είχαν κληθεί οι βουλευτές των υπολείπων Δεν έχουμε κομμάτων. Καλέσει ποτέ εμείς βουλευτές σε καμία από τις συσκέψεις που κάνουμε και στις διαδικασίες. Ποτέ δεν τους καλούμε. Δεν ήταν ότι έγινε πρώτη φορά. Προφανώς είναι η πολιτική, η οποία ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις περιπτώσεις. Από εκεί και πέρα. Εμείς θέλουμε να συζητήσουμε τον κόσμο, θέλουμε να συζητήσουμε με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης. Από εκεί και πέρα, στα όσα είπατε προηγουμένως ότι έχει να κάνει με το ότι δόθηκαν λύσεις ή ακούστηκαν λύσεις, θα περιμένουμε, κύριε Καρβούνη, και την υλοποίηση των λύσεων. Τουλάχιστον από την πλευρά του κυρίου Τσιρώνη, που οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και γενικότερα τούθασαν μία σειρά ερωτημάτων, σημαντικών ερωτημάτων, που αν θυμάμαι καλά απάντησε περίπου στο 98% των ερωτημάτων αυτών. Καταρχήν να πούμε λίγο ότι ο κύριος Κουρλέτης έδωσε δύο πράγματα στον νομό. Δηλαδή, να τα πάμε ένα-ένα λίγο γιατί θα χαθούμε τώρα. Επειδή είναι και οι δύο διαδικασίες ήταν λίγο κοντά. Γρήγορα μόνο, κύριε Καρβούνη, γιατί. Να πούμε ότι όσον αφορά τον Υπουργό Εσωτερικών, ότι ήρθε σε έναν ορεινό δήμο της χώρας και του νομού για να κάνει μια εξαγγελία έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 85 ορεινών και νησιωτικών δήμων. Και έδωσε στο Δήμο Παρανεστίου και στο Δήμο 200 και 240, που είναι τεράστιο ποσό για αυτούς. Το αναφέραμε προηγουμένως. Το είπαμε αυτό. Το δεύτερο είναι ότι τους δίνει, εξαγγέλει τη δημιουργία υποστηρικτικού μηχανισμού για δήμους που δεν έχουν στερούνται τεχνικών υπηρεσιών, ώστε να μπορούν να κάνουν μελέτες με τη βοήθεια αυτού του υποστηρικτικού μηχανισμού για να μπορούν να παίρνουν προγράμματα ΕΣΠΑ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για περιφερειακούς δήμους και για τους δικούς μας βέβαια. Στο θέμα των συμβασιούχων επανέλαβε τη βούληση της κυβέρνησης να λυθεί αυτό το καθεστώς. Κύριε Καρβούνη, έχουμε μισό λεπτό. Ωραία. Στους συμβασιούχους λοιπόν εστίασε, επανέλαβε την πολιτική βούληση της κυβέρνησης. Αυτοί που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες να μονιμοποιηθούν. Θα απαιτηθεί όμως διακομματική συνένεση, κοινή απόφαση όλου του πολιτικού συστήματος για να μην έχουμε άλλα. Όσον αφορά τον κύριο Τσιρώνη, αναδείχθηκαν όλα τα μεγάλα ζήματα που απασχολούν τους κτηνοτρόφους, δηλαδή το θέμα των ζωονώσεων
που έχουμε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στο νομό εδώ θα δοθεί. Θα τα πούμε αναλυτικότερα κάποια άλλη στιγμή. Δεν γίνεται όμως έτσι, κύριε Φυλακτέ. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Δεν έχουμε χρόνο όμως. Τι να κάνουμε. Εντάξει, εσείς κανονίστε το χρόνο σας τότε. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε τι είπαμε τώρα. Δεν είναι, δηλαδή ακούει και ο κόσμος. Είναι σοβαρό. Οι κτηνοτρόφοι βάλανε ζητήματα τα οποία δεν είναι τωρινά. Είναι χρόνια. Και η κτηνοτροφία είναι κατεστραμμένη. Θα το συνεχίσουμε, δεν θα τα αλλάξουμε. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Καρβούνη. Ευχαριστώ, κύριε. Το δώρο, στάλει ένα μήνυμα τώρα, το δώρο που έφερε στους παραγωγούς σκληρού σίτου στη Δράμα ο Υπουργός είναι η περικοπή του 40% της συνδεδεμένης, ούτε και ο ΠΚΠ ξέρει να απαντήσει το γιατί. Παρακαλώ να τεθεί το θέμα. Παραγωγή αποκαλύφει το Ανδριανή, Δοξάτο και Φτελιά. Από στοιχεία που έχω δεν πληρώθηκαν ούτε τα μισά χρήματα. Είναι ένα θέμα το οποίο έρχεται και αφορά τους παραγωγούς σκληρού σίτου και την περικοπή της συνδεδεμένης χρηματοδότησης από τον ΟΠΚΕΠΕ. Είναι συνδεδεμένης ενίσχυσης. Λίγο συνδεδεμένης ενίσχυσης. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Τη συγγνώμη αν πολλές φορές καταχράστηκα το χρόνο για να. Πραγματικά δεν υπήρχε. Υπάρχει πρόβλημα χρόνου. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Καστόρη. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, και έχουμε μια ταχύτητα λόγω, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, λόγω των πολλών θεμάτων στην σημερινή εκπομπή. Να κάνουμε ένα flashback τώρα στην γενικότερη πολιτική και όχι μόνο και την τοπική επικαιρότητα, και έχουμε τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας ο Δημήτρης Κυριαζίδης, βουλευτής Δράμας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε βουλευτά. Καλό απόγευμα, αγαπητέ Θανάση, κύριε φυλακτέ. Ζητούν ακαριό θάνατο στις συντάξεις για να έρθει η συμφωνία τον Απρίλιο. Ο Τσίπρας μου έχει ζητήσει να δεσμευτεί το Δουνουτού δίπλα στην Ελλάδα, λέει η κυρία Λαγκάρτ. Ο κύριος Κουρουμπλής βλέπει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έσπασε τα μούτρα του και αναγκάστηκε σε συμβιβασμό. Τελικά ακούμε ότι θα γίνει μια συμφωνία, αλλά φεύγουν σήμερα οι θεσμοί και δεν έχουν κλείσει ημερομηνία αν θα ξαναγυρίσουν. Μάλλον πάμε για μετά το Πάσχα. Τι γίνεται τώρα εδώ σε αυτή την ιστορία? Εσείς επιμένετε φυσικά ότι θα υπάρξει συμφωνία. Σε προηγούμενη κουβέντα μας, όχι δική μου κουβέντα, στην στοιχομηθεία που είχαμε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, σοβαρό και υπεύθυνο, σας ανέλησα ακριβώς. Είχα και εγώ αρχικά, αν θέλετε, σε εισαγωγικά την αίσθηση, την ψευδαίσθηση ότι δύσκολο να ψηφιστούν τέτοια μέτρα, βαριά, πολύ βαριά, και μάλιστα από ένα κόμμα αριστερό. Μου εξήγησε όμως ευθαρσός και μάλιστα με πολύ ευκρίνεια και ευστοχία ο συνάδελφος μου του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα ψηφίσουν τα πάντα. Εκείνο που σε ενδιαφέρει είναι η παραμονή στην εξουσία. Περιμέναν έναν αιώνα περίπου. Άρα λοιπόν αυτά είναι ψηφισμένα, σας το λέω σε εισαγωγικά. Ναι, αυτό μπορεί όμως να το ελέγξει η Ελλάδα, ή είναι πλέον και θέμα εκλογών στη Γερμανία, εκλογών στη Γαλλία, εκλογών στην Ολλανδία, εκλογών στην. Ο έλεγχος δεν είναι, που θα έπρεπε να γίνει, δεν είναι αυτού του μηνός ή του επόμενου, είναι του προηγούμενου χρόνου. Έτσι, για να συνούμαστε. Ναι, μπορούσε να κλείσει τον Μάιο πέρσι. Από το Μάιο έπρεπε να κλείσουμε, άντε το πήγαν, να στο πω, ξέρετε με τον τρόπο πήγαν, και είχαν διαβέβαιωνα και στη Βουλή ότι το αργότερο μέχρι 5 Δεκεμβρίου είναι τελειωμένο, δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Βλέπετε όλα αυτά, είναι θα έλεγα πλέον υπογεγραμμένα σε εισαγωγικά, θα εμφανιστούν με τον τρόπο που θα εμφανιστούν, βέβαια το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο, πλέον αυτό είναι κοινός τόπος γνώση όλων μας, έτσι θα πρέπει κάποιος να είναι πολύ αφελής για να πιστεύει κάτι άλλο. Η μεγάλη, αν θέλετε, διάσταση, αν την θεωρήσουμε διάσταση σε ό,τι αφορά την όλη διαπραγμάτευση και όλο αυτό το θέμα, που δεν λέγεται, έχει να κάνει με την ενέργεια. Έτσι. Θα δώσουν και την ενέργεια. Εκεί με είναι τη ΔΕΗ λέτε, γιατί και, τελευταία λοιπά. Είναι νερά, η ΔΕΗ στην νερά και λοιπά. Δεν βγαίνει, θα βγει, θα το δείτε με τον τρόπο που θα βγει. Εκεί είναι μεγάλη, ας το πω, ένσταση, διάσταση και λοιπά. Τα υπόλοιπα, αυτά εδώ που έχουν να κάνουν με τον Κοσμάκη, έχουν τελειώσει, τα έχουν υπογράψει, τα έχουν σημειώσει με 10 χέρια για να τελειώνουμε το ζήτημα τώρα, αυτό. Όμως, την ίδια ώρα θα περίμεναν όλοι να είναι η Νέα Δημοκρατία πιο συντεταγμένη, κύριε βουλευτά. Δηλαδή βλέπουμε τώρα το κύριο Μημαράκη να λέει αυτό που είπε, την κυρία Παπακώστα να το λέει με άλλα λόγια. Κάποιοι να αντιδρούν από το καραμαλικό λεγόμενο στρατόπεδο θα τη χαρακτηρίζει έτσι, στην αιμονή αυτή του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας να ζητάει συνεχώς εκλογές. Ναι, ναι. Όλα αυτά
διαμορφώνουν κλίμα κόμματος που έχει λύσει τα εσωτερικά του. Σε απόλυτο βαθμό. Το ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σε διάφορα επίπεδα και διάφορα θέματα είναι επόμενο. Δεν θα έλεγα, δεν είμαστε καρμπών. Ο καθένας έχει τις δικές του θέσεις, απόψεις. Αν θέλετε άλλα βιώματά του, έχουμε και κάποιους ας πούμε των προηγούμενων χρόνων και λοιπά, με τις δικές τους αγγελώσεις και λοιπά. Αλλά υπάρχει μία, θα έλεγα, κοινή θέση, κατεύθυνση, αν θέλετε και κατάληξη, διότι θα σας το πω και ο ίδιος, 14 Αυγούστου του 2015, όταν ήρθε το ζήτημα, αν θέλετε, να ψηφίσουμε και εμείς, γιατί το θέμα που είχε προκύψει, που γεννήθηκε, θα αποχωρήσουμε. Σημερώματα, 5 ώρα. Ναι. Και λοιπά και λοιπά. Βάλαμε θέμα ψηφορίας πρώτη φορά. 27 βουλευτές, τελικά μείναμε 11. Με την έννοια ότι καλώς ο ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον το έφτασε μέχρι που έφτασε εδώ, να αναλάβει και την ευθύνη και με 122 βουλευτές έχει την πλειοψηφία ενώ της απόφασης στην Ολομέλεια και να πάρει ολόκληρη την ευθύνη, γιατί λέγαμε, εάν εμείς, αν θέλετε, συνυπογράψουμε, θα υπάρχει διαρκώς και μονίμως αυτή η αναφορά ότι συμφωνήσαμε και εμείς. Με αυτόν τον τρόπο το βλέπουμε και σήμερα. Βλέπατε δηλαδή τι θα γίνει σε κανένα μήνα, γιατί ένα μήνα μετά στις εκλογές η Νέα Δημοκρατία έχει τη φθορά. Οκιζόταν τότε πάλι ο Αλέξης ότι δεν θα πάει για εκλογές. Πάλι 17 Αυγούστου αυτό διαβεβαίωνε. Και μετά πήγε για εκλογές. Δεν υπάρχει κάτι να πιστέψεις. Αυτό το ξέρουμε. Άλλωστε, με πολύ εύστοχο τρόπο, πάρα πολλά τέτοια. Το να είναι έξυπνος και έξυπνος, να ελύσετε. Έξυπνος, άλλο απαταιώνας. Άλλο έξυπνος και άλλο πολιτικά απαταιώνας. Αυτό τα έχουμε πει, τα έχουν ξαναπεί. Μου είπατε και την άλλη φορά είναι βαριά, αλλά είναι η πραγματικότητα. Ευτυχώς υπάρχετε κι εσείς που δείχνετε στιγμιότυπα όλων αυτών των αναφορών, από τον Καμένο μέχρι και τον Τσίπρα, τι ακριβώς λέγανε για κάθε. Όχι πριν 2-3 χρόνια. Τώρα, πρόσφατα, προχτές, και βλέπετε πως από τη μια πλευρά στην άλλη την κολοτούμπα, χωρίς, αν θέλετε, οποιαδήποτε αίσθηση. Λέτε τώρα εσείς ότι εγώ ήμουνα μέσα στους 11 βουλευτές που τελικά μείναμε, που ζητούσαμε από τον κύριο Μεϊμαράκη τότε να μην τα ψηφίσουμε τα μέτρα ή να μπει σε διαδικασία ψηφοφορίας μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Μα όχι, είπαμε να αποχωρήσουμε. Ναι, σε ό,τι αφορά τελικά το εσωτερικό. Τα ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και μάλιστα με κομματική πειθαρχία. Όλη η σύσσωμη κοινοβουλευτική για ομάδα. Για να σας πω τη διαδικασία. Και έρχεται τώρα ο Μαϊμαράκης και λέει, κύριε βουλευτά, ψηφίζουμε τα μέτρα. Όχι, ψηφίζουμε το μνημόνιο. Αλλά δεν ψηφίζουμε τα μέτρα. Και λέει ο κύριος Μητσοτάκης στην τηλεόραση ότι όταν εγώ εκλεγώ πρωθυπουργός θα τα εφαρμόζω αυτά τα μέτρα. Ακούστε. Τζάμπα μάγκες, είπε. Ναι, κοιτάξτε. Έρχεσαι και λες το αυτονόητο, ότι πρέπει να παραμείνουμε στην Ευρώπη. Το πώς πρέπει να παραμείνουμε στην Ευρώπη. Εφόσον εσύ έχεις μία, θα έλεγα, συγκατάθεση από πλευράς της αξιωματικής μάλιστα αντιπολίτευσης, που εσύ δεν το έκανες ποτέ, και έρχεσαι συνέχεια και για κανένα από τα θέματα τα οποία διαχειρίζεσαι, έρχεσαι και διαπραγματεύεσαι, ποτέ δεν ζήτησες μία κουβέντα, μία συνηγορία. Τι λέτε εσείς γι' αυτό? Λοιπόν, τώρα τι να κάνουμε? Να συνυπογράψουμε ένα κλειστό γράμμα? Αυτό λέτε? Είναι δυνατόν? Εφόσον ανέλαβε την ευθύνη, δεν ρώτησε για τίποτα, για το παραμικρό, άφησε το χρόνο να περνάει άπρακτα και όχι μόνο. Τώρα τι να έρθουμε, να πούμε όπως τα έκανες εσύ έξω από την πόρτα μου, μου χτυπάς και με την πόρτα, μου χτυπάς και να μου ζητήσεις και χαρτί? Αυτά δεν γίνεται. Τα έκανες, συγγνώμη, θα ζητήσω συγγνώμη από όσους μας παρακολουθούν, τα έκανες που τα έκανες κατά. Με χτυπάς και την πόρτα, δηλαδή έξω από την πόρτα μου τα έκανες και μου ζητάς χαρτί για να σκουπίσει τον πισινό σου. Αυτά δεν γίνονται. Δηλαδή για να με κάνει πάλι συνυπεύθυνο. Δηλαδή, λέτε. Για να με κάνει πάλι συνυπεύθυνο ότι ξέρει και εσύ συνυπέγραψε. Αυτά είναι ανέκδοτα. Το χειρίστηκε μόνο στο όλο το ζήτημα. Είδατε τι έγινε με το Κυπριακό. Προσπαθούσαμε ένα χρόνο να υπάρχει η σύγκληση αρχηγών για να συντηθούμε με αυτονόητο για ένα εθνικό ζήτημα. Και τα τελευταία, εν πάση περιπτώσει, εδέησε να υπάρξει αυτή η συνεδρία και η συνένεση. Συνένεση υπήρξε. Παρότι και για αυτό το ζήτημα έρχεσαι τώρα, εσύ διαπραγματεύεσαι με τον τρόπο που διαπραγματεύεσαι, δεν ξέρω τι έχει κάνει από πίσω και μου λες έλα να υπογράψεις. Εντάξει, αυτό νομίζω, ας πούμε, υποτιμά την νοημοσύνη όλων, είναι προκλητικό και δεν στέκει, θα έλεγα, σε ένα κοινό νου, απλό, να μην πούμε παραπάνω. Θα δείξει για το επόμενο χρονικό διάστημα και αν θα χρειαστεί και η Βουλή για να περάσουν τα μέτρα, γιατί παίζεται και αυτό, και αν θα μπουν όλα τα μέτρα ή αν θα μπουν μισά-μισά τα μέτρα,
με ορίζοντα, γιατί ακούγονται πάρα πολλά σενάρια. Ό,τι μας ζητήσουν θα το φέρουν. Ήδη το έχουν φτιαγμένο. Μένουν λεπτομέρειες, βλέπετε, ψηφίζουν και δεν ξέρουν τι ψηφίζουν. Το αλατοπίπερο δηλαδή. Ναι, επόμενο αυτό. Είναι αυτονόητο. Δεν τα ξέρουν πλέον. Έγινε κοινό, είναι ανέκδοτο πλέον. Κανείς δεν πιστεύει. Έτσι, κανείς δεν πιστεύει πλέον. Λες να τελειώνουμε αυτό το πράγμα. Όλος ο κόσμος περιμένει να τελειώνουμε, να φεύγει αυτό που ζούμε. Πολλές φορές πιστεύω, τους βλέπω και τους ίδιους, όταν μιλούν σαν υπουργοί, δεν το πιστεύουν ότι είναι υπουργοί. Αναρωτιέται και ο ίδιος. Λες να είμαι υπουργός, σου λέει. Ένα κομμάτι της κοινωνίας εύχεται να μην κλείσει η αξιολόγηση, για να μην δει άλλα μέτρα. Πρέπει να πω, κύριε Κυριαζίδη, και τον σίγουρα αντιμετωπίζετε κόσμο που σας λέει δεν θέλουμε άλλα μέτρα. Δεν θέλουμε άλλη αξιολόγηση. Για τον απλούστατο λόγο ότι ο λογαριασμός είναι βαρύς, πρέπει να πω. Να γυρίσουμε σελίδα και να πάμε και τοπικά, γιατί αυτή την περίοδο τρέχουν και κάποια τοπικά ζητήματα. Είχαμε αυτές τις επισκέψεις των υπουργών. Πρέπει να πω. Τι επισκέψεις? Δεν είχατε. Κοσομασιών εννοείται. Εντάξει. Κοσομασιών, γιατί ήταν αυτό? Σπέκουλα ήταν, τι ήταν. Πήγε στο Παρανέστη. Ναι, έκανε μια βόλτα. Αυτό είπα. Κοσομασιών, έκανε κοσομασιών. Δηλαδή. Καβάλα, ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν άλλαζε και κουστούμι και λοιπά. Εν πάση περιπτώσει δεν έβαλε την γραβάτα του. Αυτό έκανε. Τι έκανε και ο ένας και ο άλλος. Τι κάναμε δηλαδή. Δηλαδή τι ήρθαν εδώ. Να πληροφορηθούν για τα τεκτενόμενα στον τόπο μας. Αυτά τα έχουμε γράψει, τα έχουμε καταγράψει, έχουν απαντήσει. Αυτό έλεγα και το πρωί στους κτηνοτρόφους, στους εκπροσώπους τους και άλλους. Μα αυτά τα ζητήματα μας τα έχετε θέσει, τα έχουμε φέρει στο κοινοβούλιο ή με ερωτήσεις και πήραμε απαντήσεις, σας τις έχουμε δώσει. Ή με επίκαιρες ερωτήσεις ήρθαν να απαντήσουν οι ίδιοι τους, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Άρα τι να κάνουμε, βεβαίως. Εγώ χαίρομαι, διότι πράγματι ο Δραμηνός είναι ένας πολιτισμένος. Και πολιτικά εννοώ σε ένα σημείο συμπεριφέρεται όρημα, δεν γίνεται αυτό που κάνουν σε άλλους νομούς και δεν το κάνουν και σε ένα βαθμό. Είναι και τόσο μεγάλα τα προβλήματα, ειδικά των κτηνοτρόφων, που οι άνθρωποι δεν έχουν τη δύναμη. Παραδείγματος χάρη, πήγε στο λεκανοπέδιο. Δέχθηκε αγρότες? Όχι. Τι πήγε να κάνει, να πει τι για τις ασθένειες? Μα το έχουμε γράψει, το έχουν απαντήσει. Αν θα βρεθούν εμβόλια το Μάιο και βάλε και άλλα ζητήματα. Τώρα τι ακούμε σήμερα που άκουσα και κάποιους εκπροσώπους εδώ? Τι κάνουν? Αυτό κάνουν. Βάλαν ας πούμε το κράτος κάτω από το κόμμα. Αυτό κάναν. Αυτό δεν κάναν? Και με τις συσκέψεις παντού και λοιπά. Κάνουν χρήση όλου του κράτους προκειμένου να αναδειχθεί το κόμμα. Να μπορέσουν να σταθούν. Δεν στέκονται πλέον. Το ξέρουν και οι ίδιοι τους και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο. Διότι ξέρουν ότι ο δεξιός, ο συντηρητικός αυτός άνθρωπος δεν είναι στη θέση αυτών να αντιδρά. Να αντιδρά ομά, άγρια. Ήρθαν και εδώ οι υπουργοί της κυβέρνησής μου. 2 χρόνια που ήμουν βουλευτής είχαν έρθει εδώ. Θυμάστε τι συνέβαινε. Τι ακριβώς συνέβαινε. Τα γιουρούσια, τα φτισήματα. Και όλα αυτά, όλοι τούτοι εδώ που βγαίνουν τώρα με έναν εύσχυμο τρόπο και λένε και λοιπά, άκουσα και προηγουμένως, ορμούσαν, του ξέρατε τι ακριβώς συνέβαινε. Και με τις, θέλετε, διαμαρτυρίες διαρκώς και μονίμως. Βεβαίως, ο κόσμος, ο οποίος ο εργαζόμενος ή ο όποιος άλλος κόσμος έχει προβλήματα και ζητήματα, δικαιούται και να αντιδράσει και λοιπά, έτσι. Ποιοι ήταν λέτε αυτοί που δηλαδή, τα οργάνωναν όλα αυτά? Είδατε εσείς κανείς δηλαδή, από τους βουλευτές, είτε δηλαδή εμένα, είτε του... Του αστέλ τη Δημοκρατική Παράταξη να αντιδράσουν κατά αυτόν τον τρόπο, να είμαι έξω εκεί και να ουρλιάζω, να φτύνω, να φτύνω, να φωνάζω ή να δημιουργώ μπλόκα τέτοια κλπ. Να έχουμε όλη αυτή την κατάσταση? Τουναντίον. Δεν είδατε κάτι τέτοιο? Άρα βλέπετε. Η κουλτούρα σε αυτόν τον πολιτικό κουλτούρα. Χώρο, στο δικό σα πολιτικό χώρο. Η αντίληψή του είναι συγκεκριμένη. Για να κάνει τέτοια πράγματα. Η αντίληψή του είναι συγκεκριμένη. Το κράτος είμαστε εμείς. Το είπα και άλλη φορά. Η αντίληψή τους είναι ολοκληρωτική. Το είδαμε και την άλλη φορά την ομαρχιακή που κάνει χρήση. Παρακολούθησαν όμως, κύριε Βουλευτά, και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, για να λέμε και την άλλη πλευρά. Ναι, τι παρακολούθησαν? Να πηγαίνει ο υπουργός σε ένα μέρος, να εμφανίζεται ένας αγρότης, να δημιουργεί ασχήμιες, αυτό να παίζει στο διαδίκτυο, να παίζει στα κανάλια. Πού, να για πού λέτε? Σε διάφορες άλλες περιοχές. Για πού λέτε? Μιλάμε για, αν θυμάμαι καλά, στον Εύρο. Λοιπόν, ή στην Κρήτη. Κοιτάξτε. Και τότε αυτή, σου λέει. Αυτή, αν είναι για να πηγαίνει ο υπουργός μας κάπου. Κύριε Φυλακτέ, αυτοί, συγγνώμη για το αυτοί, ήταν και είναι οι πρώτοι διδάξαντες και συνεχίζουν. Τώρα βλέπετε που βάλαν την προβιά και κάνουν τα αρνάκια, τους ξέρουμε πάλι πώς θα λειτουργήσουν. Τους έχουμε ζήσει, έτσι. Αυτοί είναι οι πρώτοι που, αν θέλετε, ρημάζουμε και με, δεν πληρώνουμε, δεν κάνουμε τα πάντα κλπ. Και τώρα κάνουν την κότα.
κάνουν την κότα γιατί δεν τους παίρνει. Άρα σου λέει με ένα τέτοιο τρόπο δίθεν φιλήσυχο και λοιπά, ήπιο και εμείς και λοιπά και λοιπά, για να κάνουν τι. Τι φέραν στον τόπο δύο υπουργοί. Και μάλιστα ο πρώτος υπουργός, ο πρώτος υπουργός, ο πρώτος υπουργός είναι μετά τον πρωθυπουργό, υπουργός εσωτερικών. Έτσι για, καταλαβαίνετε. Μπράβο. Τι ακριβώς έφερε σε αυτόν τον τόπο, τι ήθελε να κάνει. Τι να δώσει, ναι, πού. Στους δήμους, ναι, τους σημειωρινούς, ναι, ναι. Στο Νευροκόπη και 200 στο Παρανέστη, ναι, δεν τι, είναι λίγα, τι σημαίνει, τι είναι με αυτό, την έννοια ότι έχουν αυτό, 150.000 κασάτα. Τι είναι αυτό, αυτό το ποσό επί 10 φορές κατά την διακυβέρνησή μας το παίρνουν οι αγρότες που είχαν βληθεί. Οι αγρότες επάνω, είπα το καλλιεργητές που είχαν ζημία. Το παίρναν 10 φορές παραπάνω, μόνο αυτοί είπαν. Φανταστείτε τα υπόλοιπα. Μπορούμε να συνοηθούμε. Τους ρωτήσατε αυτούς όλους επάνω. Είναι και ήρθε προσπίσω ο Αποστόλου. Είναι ενίσχυση στους δήμους αυτά τα λεφτά. Δεν με καταλάβετε. Ναι. Ενίσχυση στους δήμους, άρα στην τοπική κοινωνία. Για να συνονούμαστε. Τα έργα που γίνανε εκεί και λοιπά και λοιπά και όλα αυτά. Με αυτό σώνεται. Δεν μας απαντήσαν. Εδώ υπήρχαν και ενστάσεις από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους αγροτικούς εκεί πέρα, με τις δεξαμενές, με το Α, με το Β, το Γ, τους δρόμους κλπ. Με αυτά τα λεφτά. Αυτά, ξέρετε, είναι εξαγορά με την έννοια της παρουσίας εκεί. Πώς πάμε στα μαγαζιά τα μεγάλα και ρίχνουμε κάτι λουλούδια εκεί, κάτι πανέρια, για να πούμε ότι κάτι κάναμε. Δώσαμε, κάναμε μια κατανάλωση. Αυτό ήρθαν και μας κάναν. Και τι θα δεχθούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, νομίζω μας υποτιμά. Είναι προτιμότερο κάποια πράγματα με κάθε ευθύνη να την αναλάβουν. Ήρθαν ή έβλεπα και σημείωναν τα ζητήματα, τα προβλήματα. Ήρθαν μετά από 2 χρόνια να μάθουν τα προβλήματα στο Λεκανοπέδιο, στη Δράμα, στο Παρανέστη. Ενόχλησε το Δημήτρη τον Κυριαζίδη ότι δεν καλέστηκε στις συναντήσεις. Αν σας καλούσαν, θα πηγαίνατε, θα έπρεπε να καλεστείτε. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Εάν πράγματι είχε ένα, θα έλεγα, σοβαρό, υπεύθυνο. Έτσι λειτουργεί μια κυβέρνηση. Έτσι έρχεται σε ένα τόπο. Έτσι, οι βουλευτές εκπροσωπούν τον τόπο, τον νομό. Η κυβέρνηση δεν είναι του κόμματος, υποτίθεται είναι όλου του λαού, άσχετα, έτσι, για να μιλάμε συνταγματικά, έτσι, για να συνούμαστε. Έτσι. Είναι ελληνική κυβέρνηση. Είναι ελληνική κυβέρνηση. Δεν είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό μας δείξαν, ότι εγώ είμαι υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, όχι της κυβέρνησης, όχι της Ελλάδας, και παίρνω παραμάσκαλα όλους αυτούς τους κολαόζους μου, έτσι, και τους περιτρέχω εκεί πέρα γύρω-γύρω για να χειροκροτάνε. Αυτό δεν έγινε, κάνοντας χρήση και δημοσίων και κρατικών, θα έλεγα, έτσι, θέσεων, ενώ γραφείων και λοιπά και όλα αυτά τα πράγματα. Έλεγα, θα ήθελα να πω κάτι κι εγώ, ότι η ειδοποιώς διαφορά ενός κόμματος της αντιπολίτευσης από ένα κυβερνητικό κόμμα είναι ότι όταν ο υπουργός είναι ταυτόχρονα και κομματικός στέλεχος και έχει το δικαίωμα, όταν έρχεται με την ιδιότητα του υπουργού, πάει, είναι Έλληνας υπουργός. Αν θέλει να κάνει αυτό, αν είναι αντιπολίτευση, μπορεί κοιτάξτε, να καλέσει όποιον θέλει και λοιπά. Αν θέλει να πάει έτσι, να πάει στην ομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ, δικαίωμά του, να καλέσει και να κάνει ό,τι θέλει, αλλά όταν θα έρθει στην ομαρχία, θα πάει στο δημαρχείο, όποιο δημαρχείο, εκεί πάει ως κυβέρνηση. Εκεί εκπρόσωποι στο νομό αυτής της κυβέρνησης, ενώ κοινοβουλευτικά, είναι οι τρεις βουλευτές. Για να συνονούμαστε. Εάν θέλει. Βεβαίως δεν ήθελε κάποιο αντίλογο, γιατί θα του βγάζα τα χαρτιά του κύριου Τσιρόνη που μου έστειλε την προηγούμενη εβδομάδα να του πω ότι υπέγραφε για τις ζωονόσους και όλα τα λοιπά. Τα υπέγραψε. Περιμένετε και έρχεται. Άρα δεν ήθελε να έχει για αυτό το αντίλογο. Για πέστε μου τώρα ένα θέμα του κυρίου Σκουρλέτη. Ένα θέμα του κυρίου Σκουρλέτη αφορά τους συμβασιούχους. Και ανέφερε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι, αφού πρώτα γίνει δεν καταγραφή, όσοι πληρούν και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Αυτό είναι μια, θα έλεγα, μια μετάφραση. Να αποκατασταθούν. Δεν είναι... μιλά για νέες προσλήψεις. Όχι, και τόνισε ότι θα επιδιωχθεί διακομματική συνένεση. Δηλαδή θα πούν τώρα. Ναι, το καταλαβαίνω. Η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει. Αυτό το ποίημα το έχουμε μάθει. Πλέον και εμείς γίναμε καλλιτέχνες σαν και τούτους. Εδώ πέρα αναγκαστικά πλέον, αλλιώς δεν μπορεί να τους παλέψεις. Ήρθαν και οι συμβασιούχοι αυτού που είπατε. Του συνήντησαν την προηγούμενη ώρα και την επόμενη κλπ. Και πληροφορήθηκαν ακριβώς τι σημαίνει. Άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Αυτή ήταν η απάντηση. Αυτό είναι μια μετάφραση ως από πλευράς των συγκεκριμένων λέχθηκε και την είδα και κάπου σε μια ιστοσελίδα η αναφορά. Απλά ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει, τι έλεγε. Εγώ θα έρθω τώρα ξανά να πάρω καινούριους, να μονιμοποιήσω τώρα,
τώρα φρέσκους. Ήταν στη σελίδα του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένη ανάρτηση, δηλαδή ήταν επίσημο το κείμενο, στο κόκκινο μου φαίνεται το βρήκα. Ναι, επειδή είναι στο κόκκινο, αλλά δεν υπόθηκε κάτι, ούτε υπάρχει τέτοια δέσμευση. Πάρτε αυτούς που τους συναντήσαν, τους συμβασιούχους. Πάρτε, έχετε τον κεντραμινούς. Πάρτε, τις καθαρίστε, τις ρωτήστε. Υπόθηκε κάτι τέτοιο? Όχι, δεν υπόθηκε. Είναι κάτι θέμα που θα το δούνε και θα το μελετήσουν κλπ. Διότι η πρόθεσή τους είναι να πάρουν, ενώ υπάρχουν συμβασιούχοι, να πάρουν νέους ως προσμονιμποίηση τώρα. Γίνεται, υποτίθεται, γίνει προκήρυξη κλπ. Άρα αυτοί μένουν εκεί που είναι. Αυτά να τα αφήσουμε να ξέρουμε τι μας γίνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ρωτήστε παρακαλώ, έχετε εδώ τους υπεύθυνους και στη Δράμα, όχι τους ιδίους τους κομματικούς. Πάρτε, αν θέλετε, τους ανθρώπους που βρίσκονται ακριβώς. Σας βλέπουμε λαύρο πάντως. Όχι, όχι. Κοιτάξτε, το λέω αυτό γιατί προκαλούν, υποτιμούν την νοημοσύνη μας και σας είπα και άλλη φορά, με μια θασίτητα και με μια επιθετικότητα που πράγματι μας προσβάλλει. Όχι ότι δεν κάναμε λάθη. Όχι ότι και εμείς από πλευράς μας. Ας το πω, όταν 2 χρόνια ήμουν βουλευτής, ποτέ δεν σήκωσα το κεφάλι, ποτέ δεν κούνησα το χέρι, διότι είχα μια συνέση αυτών των πραγμάτων. Των πραγμάτων. Και έσκυβα πολλές φορές το κεφάλι, με βλέπατε, άκουγα τον καθένα κλπ. Και προσπαθούσα να βρούμε μια λύση. Και κάναμε ένα βήμα μπροστά. Και τώρα έρχεται στην ψύχρα και σε κοροϊδεύει, και έχει το θράσος, άκουγα προηγουμένως, και να σου απειλεί γιατί το κλείνεις για λίγο, τον λίγο χρόνο το δίνεις. Αυτά συνέβουν σε άλλες. Εντάξει, όχι, αφήστε αυτά. Δεν σας τα κάναμε ποτέ. Εγώ θα μείνω εδώ μέχρι 10 η ώρα το σήμερα. Θα με κρατήσετε? Αφήστε τώρα, κύριε Φυλάκτη. Βλέπετε, φανταστείτε 2 χρόνια κυβέρνηση. Σε λίγο το ζούμε και εμείς. Το ζούμε και εκεί μέσα. Σε κουνάει το δάχτυλο αυτό σου μέχρι χθες. Σου έλεγε ο Καρπαζόης πράκτορα, σου έλεγε αρπάζουν 100 σφαλιάρες τη στιγμή, τις δέχονται και σε κουνάει και το δάχτυλο. Δεν ήταν απλά, είναι μια περίοδος που δημιουργείται πάντα η ένταση. Για τι περίοδος είναι η περίοδος των διαπραγματεύσεων, θα έλεγα. Εδώ έχουμε διαπραγματεύσει 2 χρόνια διαρκώς και μονίμως διαπραγματεύσει. Μια διαπραγμάτευση που πρέπει να την κλείσουν σε ένα δίμηνο, την πάνε 2 χρόνια. Τι να πούμε δηλαδή. Και την πρώτη διαπραγμάτευση έπρεπε να τελειώσει τον Νοέμβριο του 2015 και μας την πήγαν το Μάιο που άρχισε ήδη η δεύτερη. Αυτά είναι τρομερά. Δεν γίνονται αυτά. Είχαμε και έχουμε και κάποια άλλα ζητήματα. Πρέπει να πούμε, θα είδατε σίγουρα και μία ανακοίνωση για τις εργασίες που γίνονται στο κτίριο του Εθνικού Οργανισμού Καπνού από το Σύλλογο Αρχιτεκτώνων. Είδατε κάποια ανακοίνωση? Βεβαίως, είναι δυνατόν να μην παρακολουθούν. Όχι, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι δεν τηρήθηκαν κάποιοι κανόνες, φυσικά δεν δόθηκε μεγάλη δημοσιότητα στο ζήτημα αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό, γιατί πραγματικά κοιτάξτε, προξένει εντύπωση. Ναι, κοιτάξτε, υπήρξε μια διαδικασία τώρα, αν θα μου πείτε λεπτομέρειες, το τι ακριβώς συνέβη, τι ισχύει κλπ. Κινήθηκε μια ορθή διαδικασία, οφείλω να το ομολογήσω. Δηλαδή, όταν ήμουν κυβερνητικός βουλευτής, τότε νομάρχης αντιπεριφερειάρχης, ας το πω τότε, ήταν ο κ. Ξαθόπουλος. Έτσι. Είχε, θέλετε, το αστυνομικό κτίριο είναι αστέγαστο, είναι νοικιαζόμενο, έτσι οφείλουμε να το πούμε. Και αν ήταν δυνατόν, ενώ έχουμε τόσα δημόσια κτίρια εδώ στην πόλη μας, τα οποία είναι κλειστά και πληρώνουμε. Πληρώνουμε αλλού. Είναι αυτό το απίθανο. Είναι απίθανο. Είναι απίθανο. Και ψάχναμε να βρούμε έναν χώρο. Και είναι και ακατάλληλα. Ναι, και είναι και. Εντάξει, πέρα των άλλων. Και αναζητώταν κάποιος χώρος προκειμένου να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Βρέθηκε ο συγκεκριμένος χώρος, έγιναν οι διαδικασίες όλες κλπ. Βρίσκω ένα σημείο πράγματι μεμπτό, σε εισαγωγικά πάλι, ότι ενώ έγινε ο διαγωνισμός, μετήχαν και δραμηνοί, έτσι. Και καλό ήταν αυτό. Πλην όμως δόθηκε τέτοια έκπτωση από πλευράς του αναδόχου που έλαβε, έτσι, που δεν μπόρεσαν, ας το πω, δικοί μας εργολήπτες να αναλάβουν το έργο αυτό και στη συνέχεια δεν τέλειωσαν οι εργασίες και χρειάστηκε συμπληρωματικό ποσό. Εδώ υπάρχει πράγματι κενό. Διότι αν δινόταν το ποσό αυτό εξ αρχής, το έργο αυτό θα αναλαμβανόταν από εργολήπτες της Δράμας. Πότε τελειώνει αυτό το συγκεκριμένο έργο περίπου? Κοιτάξτε, αν έχετε πληροφόρηση. Προέκυψε το ζήτημα αυτό διότι θα έπρεπε να υπάρξει συμπληρωματικό ποσό για να τελειώσουν οι εργασίες. Οι εργασίες δεν θα τέλειωναν, θα μπαίναμε σε έναν δύσκολο δρόμο. Είναι δική μου ευθύνη, το λέω, το αναλαμβάνω, τους συνάντησα και τους εργολήπτες και τους είπα δικαίωμά σας να κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε.
Αλλά θα σας παρακαλούσα, τους παρακάλεσα, μην προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Δεν είναι και μεγάλο το ποσό, 140.000 είναι. Το έργο, το αστυνομικό κτίριο θα μείνει έτσι. Κύριε Βουλευτά, επειδή συζήτησα με κάποιους αρχιτέκτονες, δεν αφορά το πώς έγινε η δημοπρασία, τις μελέτες που απαιτούνται στο συγκεκριμένο κτίριο, το οποίο εγώ δεν ήξερα πόσο μεγάλη ιστορία έχει. Ναι. Καταλάβατε, δηλαδή είναι ένα κτίριο το οποίο δεν ήξερα πραγματικά. Άξι. Όταν ένας μεγάλου Έλληνα αρχιτέκτονα έχει μια ιδιαίτερη αισθητική, μια καλή αισθησία, είναι ένα πολύ ωραίο κτίριο. Κοιτάξτε, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που μου λέτε, δεν τα ξέρω. Τι σημαίνει δηλαδή, ένα δημόσιο κτίριο δεν μπορεί να είναι σε ένα τέτοιο χώρο? Δηλαδή η αστυνομία είναι κάτι που προκαλεί, προσβάλλει, τι κάνει? Όχι, εννοούσαν τις εργασίες που γίνονται υπό τη μορφή μελετών κλπ. Αυτά δεν τα ξέρω, δεν μπορώ να τα ξέρω. Αλλά δούμε και τα άλλα τα θέματα. Παρακαλώ. Τώρα πάμε στις φυλακές. Έχουμε κάτι νεότερο? Όχι, έχει ξεχαστεί το ζήτημα. Τελείωσε. Έχει ξεχαστεί το ζήτημα αυτό. Δεν ενδιαφέρεται κανείς, παρά τις προσπάθειες που έκανε και ξαναέκανε και ξαναέκανα. Δεν υπάρχει το παραμικρό ενδιαφέρον και ούτε στον προϋπολογισμό πήγε κάποιο ποσό προκειμένου, εν πάση περιπτώσει, να υπάρξει μια πρόοδος για το ζήτημα αυτό. Μα είναι δυνατόν δηλαδή τώρα? Είναι ένα συγκεκριμένο ποσό. Παρατιέται ένα κτίριο τεράστιο, φτιάχτηκε ουσιαστικά για... Τώρα συγκυρίανε και μπορεί να υποθεί ή να υπονοηθεί ότι κάναμε μια προκουβέντα μαζί. Δεν κάναμε, πέρασα προχθές και το είδα. Πέρασα πίτιδες εκεί πέρα να δω τι γίνεται. Άρχισε να υπάρχει μια κατάρρευση. Ξέρετε, αφού μένει κάτι έτσι, αρχίζει και έχουμε ζητήματα και προβλήματα. Αυτά είμαι υποχρεωμένος να τα φέρω και να ζητήσω και ευθύνες. Δεν γίνεται αυτό άλλο. Δηλαδή είδαμε και πάθαμε. Αυτό στήκησε 27 εκατομμύρια και βάλτε και βάλτε και λοιπά. Καλαθούμε, δηλαδή είναι έτσι, εντάξει. Ναι, σηκώντα χέρια επιστήμη. Είναι τρελό. 27 και εκατομμύρια πεταμένα. Το όλο ποσό είναι σαν εκείνο ένα άλλο κτίριο που έμεινε εκεί σαν Χαρνές για σχολείο, είδατε που γίνει 5 εκατομμύρια και φύγαν κλιματιστικά, φύγαν πόρτες, φύγαν τέτοια κλπ. Έτσι για να συνεννοούμαστε. Είναι κρίμα. Το όλο ποσό ήταν περίπου 300.000 σε ό,τι αφορά υδροδότηση υπονόμων και κάποια ζητήματα που είχαν και ένα θέμα που είχε προκύψει πράγματι με ένα κομμάτι με τον τρόπο που έγινε. Θα μπορούσε να βρεθεί λύση. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορούσε να βρεθεί η λύση για να υπάρχει και ο ανάλογος χώρος. Πέρα της ευθύνης όποιων, αν θέλετε, είχαν για το συγκεκριμένο ζήτημα ενός χώρου. Αλλά αν υπάρχει βούληση, λύνεται. Δυστυχώς δεν υπάρχει παραμικρή, μόνο ότι ο κύριος Παρασκευόπουλος και στην επιτροπή που είμαι εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά το σοφρονιστικό σύστημα κλπ., είχε δεσμευτεί ότι μια πτέρυγα τουλάχιστον, αν θέλετε, βγάλετε τα πρακτικά, τα έχετε εδώ. Θυμάμαι και σε μια Κυριακή που δώσατε τη συνέντευξη. Τα θυμάστε εδώ, μπορείτε να τα βγάλετε και να δείτε τι μου είχε πει ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης. Ότι μια πτέρυγα θα τη λειτουργήσουμε. Είναι σαν εκείνα που ήρθε πάλι εδώ ο Σκουρλέτης, ήρθε ο Τσιρόνης και μας είπε. Αλλά περνάει, επειδή ξεχνάμε ως λαός πολύ εύκολα, τελείωσε το ζήτημα και παραμένουν εκεί άχρηστα να ρημάζουν. Αυτά είναι ζητήματα. Και πληρώνουμε, ξέρετε. Πληρώνουμε έξω, διότι πολλές φορές και πρόσφατα έχουμε καταδικαστεί. Διότι έχουμε μια υπερφόρτωση, συγγνώμη για την έκφραση, των φυλακών. Ένα ερώτημα για τους αστυνομικούς οι οποίοι για 12-13 χιλιάρικα ρισκάρουν τη ζωή τους. Έτσι το θέτω το ερώτημα όπως ετέθη στη ροή, κύριε Βουλευτά, αν θα πρέπει να γίνει κάτι και αν η Νέα Δημοκρατία έχει στο πρόγραμμά της και με την ιδιότητα του παλιού Προέδρου της Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, αν θα πρέπει να δει τους ένστολους γενικότερα που έχουν αυτές τις πενιχρές πλέον αποζημιώσεις. Γιατί ο πολλής κόσμος νομίζει ότι είναι καλά αμοιβόμενοι. Να κοιτάξει τώρα, δυστυχώς, είναι μια εργασία, ένα λειτουργήμα το οποίο ενέχει πάρα πολλούς κινδύνους. Και πρόσφατα που έγινε στην Αθήνα ένα μνημόσυνο για τους πεσόντες που σκοτώθηκαν δύο ειδικοί φρουροί, βρέθηκα εκεί και με τίμησα με την πρόσκλησή τους και την παρουσία μου εκεί. Έχουν δεχθεί όλοι οι αστυνομικοί ότι η δουλειά τους ενέχει κινδύνους. Πέρα το να τραυματιστούν, να χάσουν και τη ζωή τους. Το έχουν αποδεχθεί ότι μέσα στην εργασία τους μπορεί να συμβεί και αυτό. Εκείνο που δεν μπόρεσαν να αποδεχθούν και δεν δέχονται και σήμερα είναι αυτή την εγκατάλειψη. Τους είχαν δεσμευτεί για συγκεκριμένα πράγματα. Και την υλοποίηση της απόφασης Συμβουλίου Επικρατείας, συμμόρφωση, τους κορέδεψαν 2-2,5 χρόνια τώρα. Ήρθαν οι οριμάσεις που λέμε, ιστολικές διαβαθμίσεις κλπ. Φέραν τροπολογία, δήθεν τάχα, ανέλαβε ο ίδιος ο Καμένος, ότι θα παρετιούταν το Σεπτέμβριο αν δεν ερχόταν αυτό. Τι σας έχει κάνει εκεί στη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Καμένος? Τι έχει κάνει?
Αυτό το παίζει και η συνείδηση της παράταξης. Καραμαλικός το παίζει. Έλεγε ότι αν δεν υλοποιηθεί η απόφαση, δεν την τηρήσουμε, εγώ θα απαραιτηθώ. Έναν. Για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεύτερον, τώρα πάλι, τώρα πρόσφατα, πέρυσι που ήταν, που ήρθε το Μάιο η διάταξη και έφερε τρομπολόγια ο ίδιος με δική του υπογραφή ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα βρει τα ισοδύναμα και αυτά θα ικανοποιηθούν. Αλλιώς θα παρετιούνταν. Εγώ δεν βλέπω κάτι είναι, τέτοιο. Είναι το παρετήσιο γενικά. Λέω λοιπόν τώρα, εμείς είχαμε πράγματι δεχθεί υλοποίηση, λέμε το 50% αυτή τη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας να δοθούν με τον τρόπο που δίδονται. Και στη συνέχεια, μόλις ομαλοποιηθεί η πράγματι κατάσταση, λέγαμε, το πρώτο, μόλις υπήρξε μια ομαλοποίηση, μια ισορροπία, δόθηκαν αυτά και λέμε η συνέχεια έπεται. Αυτό το έκανε η Δημοκρατία. Είχαν δεσμευτεί για άμεση. Αυτό δεν έγινε. Για τους οριμάς δεν έγινε. Τώρα τι έρχεται. Τους το λέω για να ξέρουν. Τώρα το πρώτο που θα γίνει, θα θυμηθείτε, θα είναι τα ειδικά μισθολόγια. Αφορά αυτούς. Εδώ θα κλάψουν μάνες. Έτσι. Δηλαδή, αστυνομικός πάνω από 1.000 ευρώ. Όσα χρόνια και να έχει, δεν θα έχει, γιατί θα δείτε τι θα συμβεί. Τι είχαμε κάνει, τι είχα κάνει, τότε ήμουν πρόεδρος τους, ότι είχα, αν θέλετε, κατά κάποιο τρόπο έρθει σε μια έτσι αναλογία ένοπλες δυνάμεις σώματα ασφαλείας, μια αντιστοιχία, βαθμούς, μισθό κλπ. Για να, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας, να υπάρχει και μια αναβάθμισή τους, έτσι και μισθολογική. Αυτή θα πάψει να υπάρχει τώρα. Έτσι έχει δρομολογήσει το Γενικό Λογιστήριο με εισήγηση του Καμένου, για να συνεννοούμαστε. Έτσι, ο κύριος Τόσκας πει την ίσα δεν απαντά, γιατί ερωτήματα που τίθενται από πλευράς, γιατί υπάρχουν σε δικαστικά όργανα, οφείλει να απαντήσει. Πει την ίσα, το πρώτο που θα δούνε δυστυχώς θα είναι το ζήτημα αυτό, θα ξεχαστούν όλα τα άλλα και θα έχουμε και άλλα ζητήματα. Δυστυχώς, είδου πεδίο δόξης λαμπρό, να πολεμήσουν, λέει, να αγωνιστούν. Η θέση μας είναι συγκεκριμένη σε ό,τι μας αφορά. Τους έχουμε πει, αυτά που έχουμε πει τα υλοποιούμε, με τον τρόπο τα υλοποιούμε, όμως τα υλοποιούμε. Μπορεί να υπήρξει μια καθυστέρηση. Καταλαβαίνω και οι ίδιοι τους κατά κάποιο τρόπο στην αρχή δυσαρεστήθηκαν. Ένα μεγάλο ποσοστό, 35-40% ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ κάτω από αυτές τις συνθήκες. Έτσι, τα αποτυπωμένα το ξέρω πάρα πολύ καλά το τι ακριβώς συνέβη. Διότι και άνθρωποι όπως πολλοί άλλοι ξεγελάστηκαν με το 13ο μισθό, με τη βασική που θα πάει ο πρώτος μισθός και όλα αυτά τα πράγματα. Έχω την αίσθηση, εγώ σας το έχω ξαναπεί και από κοντά, ότι το να βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και να λέει ότι ξεγελάστηκε ένα κομμάτι της κοινωνίας και πήγε και ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, να έκανε. Πρέπει να κάνει και μια αυτοκριτική για τα έργα και οι μέρες της. Και δεν κάνει. Πρέπει να πω δηλαδή ότι θεωρεί πως η καλύτερη διακυβέρνηση όλων των εποχών ήταν αυτή του Σαμαρά. Βενιζέλου. Ναι, κοιτάξτε. Θα πρέπει να γίνει και μια αυτοκριτική, πιστεύω. Οφείλουμε να πούμε ποιες ήταν οι συνθήκες. Όλοι πάθαμε ένα σοκ, πράγματι, διότι είχαμε γαλοχηθεί σε μια κατάσταση συγκεκριμένη, σε μια εικονική πραγματικότητα, ότι όλα είναι ρόδινα. Ερχόταν άλλο σε λεφτά υπάρχουν, άλλο σε λέει: εγώ θα σου δώσω και 13η και 14η, θα σου πάω του βουβακού. Και άλλο σου λέει: γιατί ρε αδερφέ, γιατί ας πούμε, να μην πάω να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ εφόσον εσύ με περικόπτης και ο άλλος μου έρχεται και μου δεσμεύεται να. Ότι θα μου χαρίσει τα δάνεια. Μάλιστα. Να δούμε και κάτι ακόμη, κύριε Βουλευτά. Ό,τι θέλετε. Δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, στο Facebook, ένα κείμενο, μια ανάρτηση του κυρίου Δαλακάκη, του δημάρχου του Δοξάτου. Φαίνεται ότι κρατάει χρόνια, θα λέγαμε, αυτή η αντιπαράθεση και φαίνεται ότι ανεβαίνουν κι άλλο οι τόνοι. Σίγουρα θα την είδατε, γιατί σίγουρα παρακολουθείτε τα πάντα. Έχετε μάθει δηλαδή να διαβάζετε, να μπαίνετε, να... Αν το λέτε με την προηγούμενη μου επαγγελματική διαστροφή σε Όχι, προς Θεού. Σας έλεγα ναι. Είστε ένας άνθρωπος που παρακολουθείτε τα γεγονότα πάντα. Αλλά αν είναι δυνατόν. Με την καλή έννοια παρακολούθηση. Αν είναι δυνατόν τώρα, ας πούμε, να παρακολουθώ τι γράφει ο καθένας στο Facebook ή τι, αν θέλετε, εκεί προσωπικά που πολλές φορές να έχει, να μπαίνω σε μια τέτοια διαδικασία, δεν μου επιτρέπεται και ούτε μπορώ να παρακολουθώ αυτού του είδους τα ζητήματα. Ό,τι έχει ένας δημόσιος άνδρας, το λέει καθαρά και εξάστερα, για να υπάρχει και ανάλογη θέση τοποθέτηση, αν νομίζει κανείς. Αλλά από την άλλη πλευρά, ξέρετε, έχουμε πρόβλημα και εδώ τοπικά. Δεν μπορέσαμε να συνηθούμε ποτέ. Και ο καθένας τον εαυτό του, το δικό του συμφέρον, το βάζει πάνω από όλα, το προσωπικό του κλπ. Με τον συγκεκριμένο άνθρωπο έχω ζητήσει συγγνώμη και το λέω για μια ακόμη φορά μπροστά στους δημότες του Δοξάτου,
ήταν λάθος μου. Οφείλω να το πω, ήταν λάθος μου. Η επιλογή για το συγκεκριμένο δήμαρχο ήταν λάθος μου. Τι άλλο να πω, δηλαδή προσπαθώ με όποιο τρόπο να βοηθήσω εκεί τον τόπο, όσο μπορώ σε κάθε μέτρο, με τις παρεμβάσεις μου, τον κοινοβουλευτικό μου έλεγχο, να βοηθήσω, να υποβοηθήσω σε κάθε επίπεδο. Τώρα τα προσωπικά που ξέρω τι θα πείτε, με τον ΤΑΠ και όλα αυτά τα ζητήματα ή με άλλα θέματα δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να υποθεί, ότι εγώ ήμουν πρόεδρος της. Κάτι διάβαζα τελευταία σε μια εφημερίδα. Φιλίας Αζερβαϊτζάν. Ναι, όταν η κυβέρνηση ήταν Νέα Δημοκρατία. Ήμουν... Το λένε σε άλλη επιτροπή, λογικά, όπως ξέρω. Τώρα ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει αλλάξει την επιτροπή αυτή, άλλος είναι πρόεδρος και όλα αυτά τα πράγματα. Τι σημαίνει αυτό? Προσπάθησα να προωθήσω ζητήματα, ήρθε εδώ και ο πρέσβης των Αζέρων, έτσι για θέματα εδώ να βοηθήσουμε να κάνουμε. Αν κανείς προσπαθεί και να βοηθήσει με όποιον τρόπο μπορεί, σε όποιο επίπεδο είναι, και δεν το κάνει, τότε μάλιστα να ελεχθεί. Διότι ελέγχθηκα, διότι ο ΤΑΠ έτσι, διότι ο ΤΑΠ αλλιώς κλπ. Δεν το καταλαβαίνω. Επειδή γίνεται αναφορά για τους λιγνίτες και όλα τα ζητήματα. Και ερωτήσεις έχω κάνει, έτσι. Και ξανά έχω κάνει. Προφανώς, αν λέτε κάτι τέτοιο, επειδή ήδη το θέμα έχει έρθει στη Βουλή από πλευράς μου, το έχει πληροφορηθεί, ενδεχόμενα. Ήθελε να προλάβει να κάνει την αναφορά του. Καλά κάνει βεβαίως, γιατί βοηθάει και εμένα, βοηθάει και όλους. Αυτός είναι ο σκοπός, έτσι ώστε να αναδεικνύουμε τα ζητήματα, να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις, αλλά όχι με την έννοια, αν θέλετε, αυτή της προβολής του Θεαθήνε. Με ενοχλεί αυτό το γεγονός. Πράγματι, τελευταία είχαμε και ζητήματα και ξεκίνησα από τον Νοέμβριο μια διαδικασία όπου προήρθε πάλι από μια ιστοσελίδα ότι από πλευράς του Δήμου Καβάλας αναδόθηκε σε δικηγόρο μέσω κλιματολογίου ότι είναι δικά μας τα νερά του Κεφαλαρίου κλπ. Και άρα τι γίνεται. Κίνησα μια διαδικασία τέτοια για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Εν ολίγης ο Δήμος Δοξάτου, ο κύριος Δήμαρχος, δεν γνώριζε το θέμα, από ό,τι φαίνεται έκανε. Γνώριζε, δεν γνώριζε, ότι είναι κύριος, ότι δεν έχει πάρει κάποια λεφτά, κάτι τέτοιο. Σε δύο σειρές τα έχω στείλει, τα έχω δημοσιοποιήσει αυτά. Η Δήμαρχος Καβάλας απαντά ότι τα νερά είναι δικά μου, είναι η κυριότητά μου κλπ. Υπάρχει πράγματι ένα ζήτημα τεράστιο εδώ, διότι η διαχείριση των νερών έχουν και από αυτήν απορρέουν και κάποια άλλα ζητήματα. Έτσι. Τεράστιο ζήτημα και μεγάλο ζήτημα και θα το συναντήσουμε. Εύχομαι αυτή την κουβέντα που κάνουμε να μην την ξανακάνουμε μετά από 5 χρόνια. Έτσι, να μην την ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα και οφείλουμε να διασφαλίσουμε τον τόπο μας. Νομίζω ύστερα από η ενεστώσα διοίκηση του Δήμου, οι νέες είναι, νομίζω είναι 2-2,5 χρόνια τώρα. Αυτά τα θέματα θα έπρεπε ήδη να είναι πρώτα, κυρίαρχα, έτσι για να συνονούμαστε. Κύριε Βουλευτά, να δούμε και ένα ακόμη θέμα. Τι γίνεται με τους οδικούς άξονες για να κλείσουμε? Βρίσκονται σε τέλμα. Ξέρετε πάλι την απάντηση που έχω πάρει, ότι οι μελέτες θα έπρεπε να τελειώσουν 17 Φλεβάρι. Τώρα, πέρασε ο μήνας. Βέβαια, το θυμάμαι. Έτσι, αυτό. Το θυμάστε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν αφού είμαστε, δεν τελειώνουν οι μελέτες, γιατί δεν σταματάνε κάποιες. Είμαστε Μάρτιο τώρα. Είμαστε Μάρτιο. Επικοινώνησα με την Εγνατία ΑΕΠΣΟΝΟ, με τον πρόεδρο κλπ. Δεν υπάρχει το παραμικρό. Έτσι αναγκάστηκα. Να καλέσω τον κύριο Υπουργό στη Βουλή να απαντήσει συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα. Ενώπιον ενωπίου. Πάλι. Συγκεκριμένα. Διότι ούτε στον προϋπολογισμό υπάρχει ένα ποσό σε ό,τι αφορά την κατασκευή, την περάτωση του έργου κλπ. Υπάρχει το κομμάτι που εκκρεμεί με το δασαρχείο της Καβάλας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πώς μπορεί κανείς να παρανομεί και να μην παρεβαίνει κανείς. Είναι ζήτημα εδώ. Τι παθαίνω τώρα όμως, κύριε Φιλατέ, και αγαπητέ Θανάση, ξέρω ότι πιέσαν τελειώσει. Είσαι υποχρεωμένος τώρα να τα δεις όλα αυτά. Αφού είσαι υποχρεωμένος να τα δεις όλα αυτά, θα έρθει σε σύγκρουση, σε εισαγωγικά. Το λέω σε εισαγωγικά, αν έχεις να κάνεις με ανθρώπους που πράγματι αντιλαμβάνουν το θεσμικό σου ρόλο και αποδέχονται ότι αυτή είναι η δουλειά σου. Δηλαδή, τώρα βλέπουμε δημοσιεύματα στην Καβάλα άγρια σε ό,τι αφορά τα νερά. Αν θα τα ανατρέξετε και γίνεται και μία έρευνα από πλευράς εκεί των συναδέλφων σας, που τους χαίρομαι. Ειλικρινά σας το λέω. Αν θα πάρετε τα δημοσιεύματα, θα δείτε με τι τρόπο ελέγχουν, από πού ξεκίνησε και πώς και όλα αυτά τα ζητήματα και τι ακριβώς γίνεται. Εδώ εμείς ποιούμε την ίσα. Τώρα, σε εισαγωγικά, θα πρέπει να δω, ήρθα σε μια σύγκρουση με τη Δήμαρχο Καβάλας. Εμέσως με τον Δήμαρχο, όπως είπατε προηγουμένως, τον κύριο Δαλακάκη. Έτσι, ας το πω και λοιπά. Εδώ τώρα. Πιάνει περιφέρεια, πιάνει όλο ένα ζήτημα. Με όλους είμαι υποχρεωμένος τώρα να έρθω σε μια σύγκρουση.
Εδώ τώρα δεν έχουν πληρωθεί τα δίκτυα εδώ, το περιφερειακό, αυτά είναι σε κρεμόντες δικαστήρια. Αυτά εδώ όλα. Έτσι για να συνούμαστε. Άρα τι πρέπει να κάνω. Τελικά φοβούμαι και το λέω και δημόσια, ότι σου λέει τα έβαλε με όλους με όλα πάλι, να γίνουμε και γραφικοί. Δηλαδή εκεί που πάμε να διεκδικήσουμε το δίκαιό μας. Και λέτε ότι είναι σοβαρό το θέμα, ότι είναι σοβαρά τα ζητήματα. Μεγαλύτερη ενότητα είναι των φορέων. Είναι σοβαρά δεν βλέπετε από όσο κατάλαβα και μια ενότητα. Είναι σοβαρά τα ζητήματα. Ο καθένας όμως και ως πολίτης περιορίζεται στον εαυτό του. Ναι, οφείλω να πω και την ευθύνη του πολίτη, του συμπατριώτη μου εδώ, ότι τον ενδιαφέρει το προσωπικό του ζήτημα, το γενικό στο κάτω-κάτω δεν τον ενοχλεί και τι έγινε, δεν πειράζει, αλλά τα βρίσκουμε μπροστά μας. Οφείλω να τα λέω έτσι, ώστε αύριο να μην μου πείτε ρε Κυριαζίδη, τι έκανες με εκείνο, τι έκανες με το άλλο κλπ. Να είστε καλά, κύριε Βουλευτά. Ένα προς ένα, καθαρά και εξάστερα, έτσι για να συνούμαστε. Να είστε καλά, και κύριε Βουλευτά. Δημήτρης Κυριαζίδης εδώ ήταν βουλευτής δράμας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τελειώσαμε. Μείνετε μαζί μας με ένα ενδιαφέρον θέμα. Ζήτησα από αρχές του έτους, το επαναλαμβάνω, πρωτοχρονιά, τον κύριο συνάδελφο τον Καραγιαννίδη. Λέω, κοιτάξτε, κυβερνητικός. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, ούτε είμαι κανένα ψώνιο, ούτε το θεωρώ υποτιμητικό. Κάλεσε εκεί και τους τρεις να βρεθούμε, να κάνουμε ένα σχεδιασμό, ένα πρόγραμμα για τον τόπο αυτό. Να καλέσουμε και τους δημάρχους, να σχεδιάσουμε, να έχουμε συγκεκριμένα ο καθένας ένα ορίζοντα τι διεκδικούμε για αυτόν τον τόπο. Δεν μπορούμε όλα μαζί, αλλά βάλουμε 1, 2, 3, 4. Σκέφτομαι να κάνω εγώ το ίδιο, να καλέσω την περιφέρεια κλπ. Και να κάνω. Δεν ξέρω κατά πόσο θα υιοθετηθεί ή θα μου γυρίσει ανάποδο ότι ξέρετε και λοιπά, τι πας να κάνεις ή να αναδειχθείς εσύ ο γενικός και λοιπά. Έχουμε και αυτού του είδους τα ζητήματα. Τέλος πάντων, εγώ θα προσπαθήσω. Αυτή λέτε η ουσία πάντως σε αυτήν την κοινωνική αυτό έχει αξία και ουσία και σας ευχαριστώ που μου βοηθάτε. Να είστε καλά κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Ένα θέμα που αφορά ιδιαίτερα πολλούς ανθρώπους, πολλούς συμπολίτες και είναι οι ασφάλειες. Στη συνέχεια της εκπομπής μείνετε μαζί μας. Συνέχεια της σημερινής εκπομπής, κυρίες και κύριοι, εδώ παρεμβάσεις από το Star Βορείου Ελλάδος. Πάμε και στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής με ενδιαφέροντα θέματα. Να χαιρετήσουμε τον Μινά Αρβανιτίδη, ασφαλιστικό πράκτορα. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα Μινά. Δεν ξέρω φυσικά αν η γενικότερη πολιτική κατάσταση επηρεάζει και η γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας. Επηρεάζει και τα ασφαλιστήρια αυτή τη στιγμή, συμβόλαια κλπ. Η αβεβαιότητα αυτή που υπάρχει αυτή τη στιγμή επηρεάζει όλους τους κλάδους της οικονομίας. Δυστυχώς η ανάπτυξη δεν έρχεται και το ίδιο συμβαίνει και στον ασφαλιστικό κλάδο. Τα ασφάλιστρα προς όφελος βέβαια των καταναλωτών ασφαλισμένων έχουν παγιωθεί σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα και σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά πλέον σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όπου έχουμε γύρω στο 45% μείωση του ανασφαλίστρων, με αποτέλεσμα το 45% να αντιστοιχεί και σε 45% μείωση του τζίρου των ασφαλιστικών εταιριών, τουλάχιστον στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων. Από εκεί και πέρα, το θέμα που λέγεται νοσοκομιακή περίθαλψη και συνταξιοδοτικά προγράμματα, από τη μια πλευρά έχουμε μία μικρή ανάκαμψη του κλάδου της νοσοκομιακής περίθαλψης, αλλά καμία ανάκαμψη στο τομέα των συνταξιοδοτικών. Και όλα αυτά είναι επακόλουθο της κρίσης, όπου στον Έλληνα πολίτη δεν περισσεύουν χρήματα για να ασφαλίσει περισσότερα πράγματα ή τον ίδιο τον εαυτό και την υγεία του, παρά μόνο να ασφαλίσει και αν ασφαλίσει πάλι, διότι υπάρχουν ούκο λίγες εκατοντάδες χιλιάδες ανασφάλιστα οχήματα, να ασφαλίσει μόνο τα οχήματα που έχει. Μάλιστα, πάμε να δούμε όμως ένα θέμα το οποίο πραγματικά προξένησε εντύπωση, είναι τα ανασφάλιστα οχήματα, Μινά Αρβανιτίδη. Δεν φανταζόμουν εγώ το νούμερο το οποίο είπες και το είδα στο ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων του Star Βορείου Ελλάδος. Απίστευτο. Το νούμερο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Βέβαια μέσα στον αριθμό των ανασφάλιστων οχημάτων υπάρχουν και αυτά τα οποία έχουν διαγραφεί και λόγω του ότι οι άδειες τους ήταν χειρόγραφες και όχι μηχανογραφημένες δεν έχουν ακόμα σβηστεί από τα μητρώα του Υπουργείου. Και γι' αυτό κιόλας δηλώθηκε ότι από μια χρονολογία και μετά, από το 1995 και μετά, θα σταλούν βάσει των καινούριων πληροφοριών που έχουμε, ότι θα βεβαιωθούν αυτόματα στο τάξης
τα παράβολα του 250 ευρώ. Δεν θα αποσταλούν στους ιδιοκτήτες των ανασφάλιστων οχημάτων. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Για το λόγο ότι όφιλε το Υπουργείο να μας ετοιμάσει με την εφαρμογή, την οποία έχουμε κατά 90% έτοιμη, όπου θα έπρεπε οι ασφαλιστικές εταιρείες να περνάμε τον αριθμό παραβόλου τον οποίο θα πλήρωνε ο ιδιοκτήτης του ανασφάλιστου οχήματος και στη συνέχεια θα ερχόταν σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό γραφείο για να ασφαλιστεί. Βάσει της οδηγίας της συγκεκριμένης δεν θα είχαμε κανένα δικαίωμα να ασφαλίσουμε όχημα το οποίο βρέθηκε ανασφάλιστο, αφού πριν το όχημα πληρώσει, πρώτα θα πληρώσει το παράβολο και μετά θα ασφαλιστεί. Επειδή όμως η εφαρμογή συγκεκριμένη δεν έχει ακόμα εισαχθεί και ούτε έχει δοθεί κάποια οδηγία από το Υπουργείο ώστε να περαστεί και το συγκεκριμένο πεδίο που θα γράφει τον αριθμό παραβόλου, πέρασαν σε επόμενο στάδιο, όπου ουσιαστικά οι επιστολές, οι οποίες αν θα στείλουν επιστολές στα ανασφάλιστα οχήματα, αυτόματα θα βεβαιώσουν στα αφημί των ιδιοκτητών των ανασφάλιστων οχημάτων το ποσό των 250 ευρώ, το οποίο ουσιαστικά θα βεβαιωθεί στις εφορίες. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν μας καθιστά υπεύθυνος όσον αφορά την ασφαλισιμότητα του οχήματος. Δηλαδή μπορούμε πάλι εμείς να ασφαλίσουμε το όχημα, άσχετα αν έχει πληρώσει από το τάξης το συγκεκριμένο παράβολο το 250 ευρώ. Πόσα είναι τα οχήματα? Γράφτηκε ότι ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια. Αλλά τα 2 εκατομμύρια ουσιαστικά αφορούν και οχήματα που έχουν διαγραφεί, αφορούν και οχήματα που είναι. Είναι δυνατόν τέτοιο? Όχι, δεν είναι 2 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να είναι. Ουσιαστικά αυτά που αναφέρεται ότι είναι και κυκλοφορούν πρέπει να είναι γύρω στις 900 με 1 εκατομμύριο τα οχήματα. Είναι πάρα πολλά πάλι. Κυκλοφορούν 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα δηλαδή. Τα οποία και μηχανάκια και τρακτέρ και κάθε τύπου όχημα, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι ανασφάλιστα. Είναι προχθές, πάρα πολύ μεγάλο αριθμός. Έβλεπα στην τηλεόραση το περίφημο αυτό ατύχημα, δυστύχημα με μία νεκρή και με μία πολύ σοβαρά τραυματισμένη, όπου ο οδηγός δεν είχε δίπλωμα. Το αυτοκίνητο δεν είχε πληρώσει ασφάλεια, ούτε δεν πινακίδες. Είχε πινακίδες, δεν είχε τέλη. Και κυκλοφορούσε και πήρε δυο στον άλλο κόσμο, θα λέγαμε. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις των ανασφάλιστων οχημάτων που προξενούν και φοβερά τροχαία ατυχήματα, πρέπει να πω. Το δυστύχημα είναι ότι με την καινούργια νομοθεσία. Λογικά δεν είχε περάσει και κταίω, φυσικά. Κοιτάξτε, μόνο που δεν είχε πινακίδες, ουσιαστικά νοείται ότι δεν είναι όχημα προς κυκλοφορία. Θεωρείται αντικείμενο και όχι αυτοκίνητο ή οποιασδήποτε άλλη μορφή όχημα. Γι' αυτό κιόλας την ονομάζουμε άδεια κυκλοφορίας, πράγμα που σημαίνει άδεια για να κυκλοφορεί. Μπορεί να το κάνει αποθήκη, μπορεί να το κάνει σπίτι, πάντω δεν μπορεί να το κυκλοφορεί. Κοτέτσι μπορεί να το κάνει στον κήπο σου, ό,τι θέλει να το κάνει έτσι. Από εκεί και πέρα το δυστύχημα είναι ότι αυτή τη στιγμή το επικουρικό κεφάλαιο των ασφαλιστικών εταιριών, λόγω του ότι είναι υπερχρεωμένο με 800 εκατομμύρια ευρώ, έχει περάσει νομοθεσία όπου βάσει της οποίας όσον αφορά τις σωματικές βλάβες το ανώτατο όριο αποζημίωσης κατά άτομο είναι οι 100.000 ευρώ. Άσχετα αν το δικαστήριο εκδικάσει 1 εκατομμύριο ευρώ, 500.000 ευρώ, 400.000 ευρώ. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν κάποιος τρακάρει, χτυπήσει με κάποιον που είναι ανασφάλιστος και ευθύνεται βέβαια ο ανασφάλιστος και έχουμε σωματικές βλάβες, θάνατο ή ανικανότητα, το ποσό που θα πάρει από την κάλυψη του επικουρικού κεφαλαίου φτάνει μέχρι το ποσό των 100.000 ευρώ. Πράγμα που σημαίνει ότι μια τετραμιλή, ένας ο οποίος θα συγχωρεθεί από κάποιο τροχαίο ατύχημα και έχει μια πολύτεκνη οικογένεια με 4 παιδιά, τι θα κάνει? Θα πάρει τα 100.000 ευρώ από το επικουρικό κεφάλαιο και θα σωθεί, ή κάποιος που θα μείνει μόνιμα ανάπηρος? Και φόρο ενώ αν είχε συμβόλαιο θα ήταν πολλαπλάσιο το κεφάλαιο. Είναι ένα 220 το μέγιστο που μπορούμε να φτάσουμε. Δεν μιλάμε φυσικά τώρα, κανένας δεν, γιατί λένε πολλοί, έχουμε φτάσει σε εποχές πραγματικά που βλέπουν ένα ατύχημα και λέει θα υπάρξουν αποζημιώσεις στην ασφάλεια. Όταν υπάρχει ένα ατύχημα και σκοτώνεται ή ξεκληρίζεται μια οικογένεια, είτε πάρεις αποζημίωση είτε δεν πάρεις, πρέπει να πω. Παρόλα αυτά, λέει ο Μινάς ο Αρβανιτίδης τώρα, ότι αν είναι ανασφάλιστο το όχημα, χτυπήσει, σκοτώσει κάποιον και αφήσει 5 παιδιά ορφανά, το ποσό που θα πάρουν είναι 100.000. Και από εκεί και πέρα. Μια καλή κηδεία, δηλαδή τα 40 ο χρόνος και για ένα χρόνο τα έξοδα. Και απλώς όμως αυτό που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι ανασφάλιστοι είναι ότι πέρα
του γεγονότος ότι 100 χιλιάρικα θα τα ζητήσει από τον ανασφάλιστο το επικουρικό κεφάλαιο. Εκτός αυτού, το υπόλοιπο ποσό που το οποίο θα εκδικαστεί από το δικαστήριο, αν είναι 300.000 ευρώ για παράδειγμα, θα στραφούν εναντίον της περιουσίας του ιδιοκτήτη και οδηγού του ανασφάλιστου οχήματος. Πράγμα που σημαίνει ότι όποια οικογένεια οδηγεί με ανασφάλιστο όχημα και προκαλέσει σοβαρότατο τροχαίο ατύχημα, πέρα του ότι θα κλείσει το σπίτι του ανθρώπου του οποίου θα, ή των ανθρώπων του οποίου θα τους τραυματίσει ή θα τους σκοτώσει, θα έχει κλείσει και το δικό της το σπίτι, διότι θα ακολουθεί εφόρους ζωής τα συγκεκριμένα άτομα, το ποσό το οποίο θα εκδικάσουν τα δικαστήρια και τα οποία είναι αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Μάλιστα. Υπάρχουν ερώτημα τηλεθεατή, υπάρχουν φθηνά ασφαλιστήρια συμβόλαια ή γενικότερα είμαστε σε μια περίοδο που ανεβαίνουν τα... Όχι. Αυτή τη στιγμή τα ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Πρέπει να προσέχει βέβαια ο καταναλωτής, διότι υπάρχουν και εταιρείες ελευθέρας παροχής υπηρεσιών, δεν λέμε ότι όλες είναι μη σωστές ή οτιδήποτε, οι οποίες δεν έχουν υποκαταστήματα στην Ελλάδα, είναι από διάφορες φορολογικούς παραδείσους ουσιαστικά, και εκεί θέλει προσοχή, το τονίζουμε, και την κατεύθυνση πρέπει να τη δίνει ο ίδιος ο ασφαλιστής, συμβουλεύοντας σωστά τον πελάτη του, ώστε να είναι σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία, η οποία να έχει σωστά τα περιθώρια φερεγγιότητας και όλα τα αποθέματά της βάσει του Solvency 2. Διαφορετικά θα έχουμε τις συνέπειες του κλεισίματος, όπως έγινε πριν από ορισμένους μήνες με την ασφαλιστική εταιρεία Enterprise, η οποία ήταν από το Γιβραλτάρ. Η οποία δεν ήταν ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα. Το Γιβραλτάρ, για όσους ήταν... δεν γνωρίζουν, Μινάρβα Νητήρη, είναι φορολογικό... ένας λόφος σαν τον Κορύλοβο της Ράμας. Αυτό ακριβώς. Που από τη μία πλευρά είναι η πόλη και από την άλλη πλευρά είναι οι υπηρεσίες. Αυτό είναι όλο το Γιβραλτάρ, είναι 30.000 κάτοικοι, μένουν σε ένα λόφο ουσιαστικά. Είναι ο βράχος όμως που έχει την πολύ μεγάλη αυτή τη στιγμή γεωγραφική θέση και κατά δεύτερο είναι και φορολογικός παράδεισος, είναι αγγλική ακόμα απική, αν θυμάμαι. Απλώς όμως επειδή... που κάποια στιγμή θα προσαρτηστεί στην Ισπανία, είναι ανεξάρτητη περιοχή. Η ιδιαιτερότητα είναι όμως ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έκανε ερώτημα όσον αφορά το επικουρικό κεφάλαιο για να αποζημιώσει το κλείσιμο, τις ζημίες που έμειναν κρεμείς από την συγκεκριμένη ασφαλιστική, από το συγκεκριμένο η εταιρεία παροχής υπηρεσιών που υπήρχε στην Ελλάδα με την ασφαλιστική εταιρεία Enterprise, ουσιαστικά με έδρα του Γιβραλτάρ. Και η απάντηση από το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ότι όχι, οφείλουν να απευθυνθούν στην Κεντρική Τράπεζα του Γιβραλτάρ και δεν υπάρχει κανένα επικουρικό κεφάλαιο του Ηνωμένου Βασιλείου όπου θα αποζημιώσει το ποσό των 25 με 30 εκατομμυρίων ευρώ που άφησε ουσιαστικά αφέση σε τέσσερις χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα, ευτυχώς, αλλά και στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται αυτό το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι παγκοσμιοποιημένο το περιβάλλον και φυσικά μπορούν να δημιουργηθούν τέτοια ζητήματα. Λες, καλό θα είναι να ψάχνει κάποιος να κάνει ένα συμβόλαιο. Αν η εταιρεία αυτή έχει έδρα το Γιβραλτάρ, κάτι νησιά πάνω από την η Μεγάλη ιδιαιτερότητα Βρετανία, είναι ότι... κάτι νησιά στην Ασία, γιατί υπάρχουν τέτοια φορολογική παράτηση και δημιουργούνται κάποιες... Η ιδιαιτερότητα είναι όμως ότι, για παράδειγμα, η Γερμανία έχει κλειστές τις πόρτες σε οποιαδήποτε εταιρεία παροχής υπηρεσιών και η νομοθεσία της επιβάλλει μόνο υποκαταστήματα ασφαλιστικών εταιρεών να λειτουργούν με τα αποθεματικά τους σωστά στο γερμανικό έδαφος. Πράγμα που σημαίνει ότι βρίσκουν πρόσφορο έδαφος τέτοιου τύπου εταιρείες σε χώρες οι οποίες δυστυχώς δεν έχουν σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας ή έχουν διάτρητη την νομοθεσία, την ισχύουσα νομοθεσία. Πόσες είναι αυτή τη στιγμή ασφαλιστικές? Γιατί έχει γίνει μια μείωση των ασφαλιστικών εταιρείων. Μειώθηκαν μεν. Αυτό που λέμε ότι συγχωνεύτηκαν ή οτιδήποτε, δεν έγινε καμία συγχώνευση. Η αλήθεια είναι ότι οι μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες αυξάνουν το μερίδιο της αγοράς και οι μικρές και κάποτε άλλοτε μεσαίες και μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες δεν έχουν πολλά αποθέματα και ίδια κεφάλαια, μειώνουν το μερίδιο τους στην αγορά, ώστε να μπορέσουν, εάν μπορέσουν, να επιβιώσουν στο περιβάλλον του Solvency 2, της καινούργιας κοινοτικής οδηγίας. Δυστυχώς όμως ακόμα δεν έχουμε δει συγχωνεύσεις ασφαλιστικών εταιρεών και εκτός αυτού έχουν έρθει... Δυστυχώς λες. Δυστυχώς, ναι, δυστυχώς. Πιστεύεις ότι πρέπει να γίνουν αυτές οι συγχωνεύσεις δηλαδή? Δεν θα μπορέσουν να αντέξουν οι συγκεκριμένες εταιρείες.
Και ευτυχώς από την άλλη πλευρά ισχύει πλέον η επιβολή επιτρόπου στην ασφαλιστική εταιρεία η οποία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά, αλλά το δυστύχημα είναι πάλι ότι οι ζημίες θα πρέπει να πληρωθούν από τον καθαριστή της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρείας, που γίνεται καθάριση πλέον εν λειτουργία και όχι με το κλείσιμο της ασφαλιστικής εταιρείας. Αλλά δυστυχώς, όταν υπάρχουν σοβαρά ανοίγματα, ποτέ δεν μπορούν να πληρωθούν οι ζημίες. Με αποτέλεσμα πάλι όλη τη ζημία να την υποστεί ο καταναλωτής. Λες επίσης ότι δεν έχουμε το ξαφνικό θάνατο εντός εισαγωγικών των ασφαλιστικών. Παρόλα αυτά είναι θάνατος. Γιατί αυτόν τον ασφαλιστικό, το ξαφνικό θάνατο, το πληρώνετε εσείς. Ουσιαστικά δηλαδή στο τέλος κλείνει μια ασφαλιστική την Παρασκευή. Το μαθαίνει ο ασφαλιστής τη Δευτέρα, αλλά αυτό το διάστημα σας έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα, αυτά, στο παρελθόν τουλάχιστον. Παρόλα αυτά όμως, αυτή τη στιγμή σταματάνε να πληρώνονται οι ζημίες. Με αποτέλεσμα, μέχρι ότου να βρεθούν τα χρήματα, και αν βρεθούν τα χρήματα που έχει συγκεκριμένη εταιρεία για να πληρωθούν οι ζημίες, οι παθόντες της συγκεκριμένης ασφαλιστικής εταιρείας να έχουν σοβαρότητα προβλήματα μέχρι το σημείο που να μην πληρωθούν ποτέ τη ζημία τους. Μάλιστα. Μεγάλα οχήματα. Έχουμε και ένας τομέας, θα έλεγα, κύριε Αρβανιτίδη, είναι τα μεγάλα οχήματα μεγάλου κυβισμού, με φορτηγά. Εκεί το περιβάλλον ποιο είναι αυτή τη στιγμή? Γιατί φαίνεται από αυτό και το περιβάλλον στην αγορά, θα έλεγα. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή... τα επαγγελματικά αυτοκίνητα και τα μεγάλου κυβισμού. Μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα. Τα περισσότερα μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα είτε έχουν παραδοθεί οι πινακίδες τους, είτε έχουν φύγει τα καλά αυτοκίνητα ουσιαστικά στο εξωτερικό, σε χώρες όπως τη Γερμανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, με αποτέλεσμα να έχουν πουληθεί στις συγκεκριμένες χώρες. Από εκεί και πέρα κυκλοφορούν σε κάθε νομό μετρημένα πλέον μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα. Όσον αφορά τα επαγγελματικά αυτοκίνητα και τα φορτηγά δημοσίας χρήσης, η κρίση είναι τόσο μεγάλη που ουσιαστικά πρώτα απ' όλα οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων οχημάτων, ειδικά το δημοσίας χρήσης, είναι πάρα πολύ οικονομικά στενά ώστε να μπορούν να πληρώσουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Το κάνουν βέβαια γιατί είναι εργαλείο τους και οφείλουν να πληρώσουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Από εκεί και πέρα όμως η κρίση δυστυχώς βαθαίνει, οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι λίγες και αυτές που επιβιώνουν και έχουν θετικό πρόσημο είναι οι επιχειρήσεις που έχουν καθαρά εξαγωγικό χαρακτήρα, διότι οι εξαγωγές είναι που θα φέρουν την ανάπτυξη, εάν ποτέ έρθει αυτή η ανάπτυξη στον τόπο μας. Δεν ξέρω πάντως δύο λέξεις, γιατί σε παρακολουθώ και πολλές φορές που λες και κάποια πράγματα. Δύο λέξεις είναι σε αυτή τη χώρα που κυριολεκτικά θα γίνουν επιθεωρησιακό νούμερο. Η μία είναι η λέξη μεταρρυθμίσεις και μία είναι η λέξη ανάπτυξη. Δηλαδή, επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα ζούσαμε και πάλι σε μια νιρβάνα ανάπτυξης, ήρθαν και πάλι η ελληνική στατιστική αρχή και λέει ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη. Φυσικά οι μεταρρυθμίσεις ακούγονται, σχολιάζονται, συζητιώνται, αλλά δεν γίνονται. Μα κοιτάξτε, όταν αυτή τη στιγμή το τελευταίο τρίμηνο που ήταν και τα Χριστούγεννα ουσιαστικά έχουμε ύφεση μείον 1,2-1,3 που ανακοινώθηκε από την Ελστάτ, και το πρώτο τρίμηνο, όπου μέσα στο πρώτο τρίμηνο είναι και ο μήνας ο Ιανουάριος, όπου είχαμε πολύ βαρύ χειμώνα στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, πράγμα που επηρεάζει τους ρυθμούς ανάπτυξης, θα δούμε και θα τρίβουμε τα μάτια μας με μια μορφή ύφεσης του ύψους του 2% ή ανάπτυξη μείον 2%. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα για το πρώτο τρίμηνο του 2017 και σύν της άλλης να συνυπολογίσουμε ότι όταν μιλάμε για ανάπτυξη για ύφεση, μιλάμε για ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Πράγμα που σημαίνει ότι τα νησιά μένα από τη μια πλευρά δίνουν ανάπτυξη στη χώρα, προσθέτουν θετικό πρόσημο στον συντελεστή του συγκεκριμένο, ειδικά Κρήτη, Ρόδος, τα Κυκλάδες, Κέρκυρα. Κάποιες άλλες περιοχές όπως η Πτολεμαΐδα και άλλες περιοχές που έχουν τα λιγνητοεργοστάσια ή κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις, και εκείνες δίνουν κάποιο θετικό πρόσημο στην ανάπτυξη της περιοχής. Και από εκεί και πέρα οι περιοχές... Κάποιοι νομοί λειτουργούν αρνητικά στο ΑΕΠ της χώρας. Για παράδειγμα η Δράμα αυτή τη στιγμή μπορεί να μην έχει... Όχι μπορεί,
μπορεί να κινείται με μείον 7% ή μείον 6%. Δεν το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στατιστικό, να ναι, βγει κάποιο στατιστικό στοιχείο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το είδα εγώ. Μην συγκρίνουμε όταν ανώμια βρέθηκα, πράγματα. Στη Λάρισα και μου είπε κάποιο τι ύφεση, ρε φίλε, εδώ. Εντάξει, η Λάρισα είναι μια περιοχή που έχει ανάπτυξη, που έχει δείκτες, που φαίνεται αυτό έχει ζωή. Υπάρχουν δηλαδή αυτό το ότι γενικεύουμε και λέμε το ΑΕΠ της χώρας, η ανεργία της χώρας, είναι κάτι λάθος, με την έννοια ότι σε μια περιοχή μπορεί να έχεις ύφεση εφόρου ζωής. Η Δράμα δηλαδή που αυτό... έχει κοντεύει 20 χρόνια που έχει ύφεση. Ή να έχει ανεργία 30-35% ενώ όλη η Ελλάδα έχει 25%. Μην γενικεύουμε, δηλαδή το γενική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα δεν είναι η ίδια αυτή τη στιγμή στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στην Κέρκυρα, στη Λευκάδα, στη Θάσο, στην Κο, στη Ρόδο, στη Μυτιλίνη και στη Θάσο, στην Κομωτινή και στη Δράμα. Αυτό ακριβώς. Και στην Καστοριά, που είναι επίσης μια περιοχή, στην Πρέβεζα. Διότι και αν αύριο ακόμα πούμε ότι τελειώνουν οι υποχρεώσεις μας έναντι των τρίτων, δεν χρωστάμε τίποτα, έχουν τελειώσει τα μνημόνια, έχουν φύγει η Τρόικα, έχουν φύγει όλοι. Θα φύγουν από την Ελλάδα, λες. Από την Ελλάδα. Η Δράμα τι θα γίνει. Ο νομός μας τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Ο νομός μας. Πώς το βλέπεις δηλαδή, πώς μπορεί να γίνει κάτι. Τουριστικά. Εντάξει, προσωπική εκτίμηση είναι, είμαστε στο μηδέν και είναι φυσιολογικό από τη μια πλευρά, με την έννοια ότι θάλασσα δεν έχουμε, όλος ο κόσμος κατευθύνεται και από το εξωτερικό έρχονται στην Ελλάδα για τους θερινούς μήνες, πράγμα που σημαίνει τους θέλουν τον ήλιο και τη θάλασσα. Χειμερινό τουρισμό δεν μπορούμε να έχουμε, είναι πλέον, το τρένο το έχουμε χάσει προδεκαετιών όσον αφορά το φαινόμενο του χειμερινού τουρισμού. Άστε που ο χειμερινός τουρισμός βασιζόταν πρώτα απ' όλα στον εσωτερικό τουρισμό. Δεν ήταν τουρισμός ο οποίος θα ερχόταν ο Αυστριακός, ο Γερμανός, ο Άγγλος, ο Ελβετός να κάνει σκι στο Φαλακρό. Ήταν εσωτερική μεταφορά από τον ένα νομό στον άλλον το πόλι. Και όταν τον Πάσκο έχει ξεφύγει 20 χρόνια μπροστά από μας σε υποδομές και σε τις άλλες και γεωγραφικά έχει χιονόπτωση, ενώ το Φαλακρό υπάρχει χρονιά που μπορεί να μην χιονίσει ποτέ, έτσι πως έγιναν τα πράγματα με τον συγκεκριμένο τις αλλαγές του καιρού. Δεν μπορούμε Αδιέξοδο βλέπεις. Η Δράμα το μόνο που θα μπορούσε να κάνει, και αυτό είναι καθαρά προσωπική εκτίμηση, είναι να μετατραπεί σε ένα βιομηχανικό πάρκο. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Με ιδιαίτερες συνθήκες, με κάποιες ευεργετήματα που θα δοθούν σε επενδυτές, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει φιλικό περιβάλλον και όχι εχθρικό περιβάλλον προς την επένδυση από την Ελλάδα, όχι από τη Δράμα. Από εκεί και πέρα, εγώ είμαι υπέρμαχος της δημιουργίας και λειτουργίας του εργοστασίου του Λιγνητών. Θέλετε καλώς, θέλετε κακώς, η άποψη αυτή είναι, και η εκτίμησή μου είναι προσωπική. Πιστεύω ότι η δημιουργία και η λειτουργία του θα σώσει όλο το νομό Δράμας για τα επόμενα 100 χρόνια. Λες ναι στους Λιγνίτες, φυσικά με προϋποθέσεις. Μα οι προϋποθέσεις θα υπάρχουν ούτως ή άλλως, γιατί μην συγκρίνουμε ένα εργοστάσιο του 1960. Αναφερόμαστε συνεχώς στην Πτολεμαϊδα για το εργοστάσιο του 1960 και μιλάμε για το 2017. Πρέπει να πούμε ότι η Πτολεμαϊδα έχει κάποια λιγνητορυχεία που έγιναν μετά το 1990, τα οποία έχουν καύση φυσικού αερίου, έχουν μια άλλη λογική και λειτουργία. Δεν είναι το ίδιο ρηπογόνα. Η Πτολεμαϊδα παράγει το 75%, να τονίσουμε κυρίες και κύριοι, του ηλεκτρικού ρεύματος της χώρας, με στατιστικά στοιχεία. Και φυσικά έχει ένα τεράστιο κοίτασμα και η Πτολεμαϊδα είναι η αρχή και το τέλος αυτή τη στιγμή της ενέργειας στην Ελλάδα. Ουσιαστικά τελειώνει. Δεν πρόκειται να γίνει δεύτερη Πτολεμαϊδα, ας πούμε, σε μια άλλη περιοχή. Το θέμα είναι ότι και 31-17 οφείλουν τα συγκεκριμένα εργοστάσια που υπάρχουν στην Πτολεμαϊδα να αλλάξουν τα συγκεκριμένα φίλτρα για να πάρουν τις καινούργιες προδιαγραφές στις ευρωπαϊκές. Λες πάντως ότι είναι μια λύση, είναι ένα θέμα συζήτησης. Είναι ένα θέμα συζήτησης, δεν είναι λύση. Ίσως να είναι λύση, ίσως να μην είναι και λύση. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες αναφέρουν ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι ελάχιστες μπροστά στα ωφέλη που θα έχει ο νομός μας. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν κάτι το αντίθετο. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το θέμα πρέπει να ανοίξει
και να μπει στο τραπέζι της συζήτησης με σωστό τρόπο από όλες τις πλευρές. Και με όρους, λες, 2017. Και με όρους 2017, όχι με όρους 1960, εννοείται αυτό το πράγμα. Αν ήταν για να γίνει κάτι του 1960, με την ίδια έννοια, ένα αυτοκίνητο 3.000 κυβικών του 1960 με ένα αυτοκίνητο του 2017 που είναι πάλι 3.000 κυβικά, έπρεπε να ρυπαίνει το ίδιο το περιβάλλον. Μόνο στο τρελοκομείο που λέγεται Ελλάδα όμως, Μινάρβα Νητίδη, αυτά τα δύο αυτοκίνητα έχουν τα ίδια τέλη κυκλοφορίας. Αυτό, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί υπάρχει μια χώρα που είναι τρελοκομείο, κυριολεκτικά. Μπαίνει ένα ζήτημα ενεργειακού κέντρου δηλαδή να γίνει. Ουσιαστικά λες εσύ η Δράμα να γίνει ένα ενεργειακό κέντρο και να δει τα ωφελήματα που έχουν αυτή τη στιγμή. Και πλήρη εκμετάλλευση του Μαρμάρου που το κάνουν πάρα πολύ καλά οι επιχειρήσεις, οι υπάρχουσες δραμηνές επιχειρήσεις, να δοθούν και άλλα, να ανοιχτούν και άλλα λατομεία σε όλες τις περιοχές του ορεινού όγκου της Δράμας, ώστε να μπορέσει ο νομός Δράμας να επιβιώσει, γιατί ένας νομός Δράμας χωρίς ανθρώπους δεν θεωρείται πλέον, χωρίς πολίτες, χωρίς δραμηνούς πολίτες, δεν είναι... Κάτι που θα ήθελες να προσθέσεις στο θέμα των ασφαλιστηρίων συμβολέων, Μινά. Όπως όλα τα επαγγέλματα, το ίδιο και ο κλάδος των ασφαλιών βιώνει την ανάλογη κρίση. Βέβαια, οι τιμές σε σχέση με τα υπόλοιπα προϊόντα της αγοράς έχουν πέσει κατά πάρα πολύ. Αν συγκρίνουμε με τα καύσιμα, με τα τρόφιμα, με οτιδήποτε άλλο, αυτή τη στιγμή είμαστε στο 45% οι τιμές πάρα πολύ φτηνές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και μάλιστα έχουμε φτάσει στα όρια της αντοχής μας σαν ασφαλιστικές εταιρείες όσον αφορά και την κερδοφορία και το χαμηλό κόστος. Από εκεί και πέρα, αυτό που αναφέρουμε συνέχεια και που θέλουμε να συστήσουμε σε όλους τους πολίτες είναι μη κυκλοφορούν ανασφάλιστο το όχημά τους. Καλύτερα να το αφήσουν στην άκρη και να κυκλοφορήσουν με κάποιο μέσο μεταφοράς, δημόσιο μέσο μεταφοράς, με κάποιο και άλλο καλά φύλλο. Καλά κάνεις και το λες και αυτό, γιατί έβλεπα χθες έναν ο οποίος προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα και έβγαινε στην κοινωνία και έλεγε: μα τι να κάνω, δεν είχα χρήματα να πάρω δίπλωμα. Δηλαδή, ένας, για να ακριβολογούμε, ένας δεν έχει λεφτά να πάρει δίπλωμα, δεν έχει λεφτά να κινήσει το αυτοκίνητό του, δεν έχει λεφτά να βάλει πινακίδες, αλλά έχει λεφτά να βάλει βενζίνη και να οδηγεί στους δρόμους. Αυτό ακριβώς. Και να σκοτώνει τον κόσμο. Δεν είναι δηλαδή δικαιολογίες αυτές. Απόλυτο είναι ότι πρέπει να είναι ασφαλισμένο το όχημα. Και παράκληση να ακολουθούμε τους, όσο μπορούμε, τους κώδικες οδικής κυκλοφορίας, να μην οδηγούμε υπό την επίρρεια αλκοόλ και να μην είμαστε παντογνώστες στους ελληνικούς δρόμους. Είναι δύσκολες οι συνθήκες. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Να προσέξουμε, γιατί δυστυχώς κινδυνεύει και η δική μας η ζωή, αλλά και η ζωή των συνανθρώπων μας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μινά Αρβανιτίδη. Εγώ σας ευχαριστώ για την καλή πρόσφαση. Συνέχεια, καλές δουλειές. Κυρίες και κύριοι, κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Εδώ παρεμβάσεις από το Star Βορείο Ελλάδος. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.